Hello. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα ξαδέλφια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάκυκλη των FM και είναι η τρόικα της καρδιάς σου με Τσαλτίδη, Ασλαμή, Παπαδόπουλα. Αν θέλετε, Παπαδόπουλα, Ασλαμά και Τσαλτίδη. Αυτά είναι, αυτά είναι. Σωτήρης της Γαλάξης είναι και σήμερα μαζί μας, κοντά μας. Ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ο Σωτήρης πάνω απ' όλα είναι φίλος από τα παλιά. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε οτιδήποτε, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε ένα υπέροχο κορίτσι, την Αγγελική, που εύχομαι να μην είναι δύσκολο, τόσο δύσκολο αυτό που περνάει τελικά. Να είναι κάτι εύκολο. Αγγελική, κουράγιο, δύναμη, να είσαι καλά από όλους εδώ, εμάς στην Τρόικα και φυσικά λίγο παραπάνω από εμένα. Λοιπόν, Σωτήρη, πάμε λίγο έτσι χωρίς μουσική. Πάμε χωρίς μουσική. Για να διαβάσουμε κάτι εδώ, έτσι, έτοιμα, πράγματα. Έτσι πρόχειρα. Όπως πάντα, βέβαια. Ο Ασλαμάς ποτέ δεν είναι ανέτοιμος, φίλε. Ακόμα συμπλήρωσα, Και στα χειρότερα, ναι, το θες πολύ καλά. Απλά λίγο, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα, την πατήσαμε, λες. Τώρα, τι, ξέχασες κάτι. Λες, την πατήσαμε. Οχ, πάλι. Δεν την πατήσαμε, όχι, ρε, δεν τα κάνω εγώ. Κλείεται εσύ, τέτοιο πράγμα. Βλέπω, ελευθεροτυπή 1987, μάλιστα. Όχι, όχι. Δεν την πατήσαμε, Παναγιώτη, όχι, κάπου εδώ είναι. Λοιπόν. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 70 ετών. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε κάτι. Ήθελα κάτι άλλο να διαβάσω, τέλος πάντων. Αν ζούσε θα ήταν 70 ετών. Όμως ζει και είναι κάθε μέρα 25, 18, 17, 19. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά. Είχα την τύχη να τον δω live 4 φορές, ίσως και 5. Ψάχνω να βρω την πέμπτη αυτή αν υπάρχει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν εμφανίζεται κάθε βδομάδα μπροστά μου το ερώτημα. Αν τον είχα δει και πέμπτη φορά. Και δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν είμαι σίγουρος. Και η Ελένη Μπούντου βρήκε για ποιον μιλάμε, είμαι σίγουρος. 28 χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα του ελληνικού ροκ. Χειροκροτάει. Χωρίς το υπέροχο, πανέμορφο αυτό αγόρι, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχα την τύχη να κλάψω την αγκαλιά του λίγο πριν φύγω αεροπορία, στην Θρυλική Σελήνη. Ένα από τα πιο όμορφα μαγαζιά και θρυλικά μαγαζιά της πόλης. Η Σελήνη, ο ιδιοκτήτης της σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια μάλλον, ζει στη Σαντορίνη μόνιμα και έχει ένα υπέροχο μπαράκι εκεί, το τζαζ, το τζαζ θηρά. Έχω μία θλίψη για τα μακρινά αριστουργήματα. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Οπορτούνα. Έχετε λίγο το νου σας, κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Έχω μία θλίψη για τα μακρινά αριστουργήματα. Είναι μία συλλογή από ακυκλοφόρητα ποίηματα, τα οποία είχε κρυμμένα στο συρτάρι του για χρόνια ο Παύλος, τα έχει κρατήσει η αδερφή του η Μελίνα, με την οποία επίσης είχα την τύχη να μιλήσω μαζί της τηλεφωνικά 2-3 φορές, με τη μητέρα του αρκετές παραπάνω, Θεός χωρίς τη μητέρα του Παύλου και τον Παύλο τον ίδιον. Έχετε το νου σας, θα φροντίσουμε από εδώ να το δώσουμε ως δώρο, τώρα μέσα στις γιορτές, αρκεί να το θέλουν και οι εκδόσεις Οπορτούνα. Έτσι δεν είναι στο χέρι μας αυτό, ότι θα το αγοράσουμε, θα το αγοράσουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε και 2-3 αντίτυπα ως δώρο, επαναλαμβάνω τον τίτλο, έχω μία θλίψη για τα μακρινά αριστουργήματα. Ανέκδοτα ποιήματος του Παύλου Σιδηρόπουλου. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 70 ετών και δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το τοπίο και στην ελληνική ροκ σκηνή με αυτόν, έτσι, με τη διάθεση γενικότερα που είχε τα τελευταία χρόνια να πειραματιστεί και να μπλέξει και με διάφορα άλλα είδη συνεργασίες με Γιάννη Μαρκόπουλο και πάει λέγοντας. Επίσης, αν ζούσε σήμερα Παναγιώτη, ο Αλέξανδρος... Καλύτερα που πέθανε, Μάρια. Όπως καλύτερα, ναι, που πέθανε σε εκείνη την ηλικία και ο Τζιμ Μόρισον και ο Ιαν Κέρτης, ναι, και ο Έλβις και όλοι αυτοί. Δηλαδή, φαντάζομαι, ναι, αυτοί να μην υπήρχε αυτός ο μύθος, ρε παιδί μου, των 30, ναι, 32, 33, έτσι. Να ήταν 50, 60 δεν και 70. Με κακία. Όχι φυσικά, αλλά ναι, χαλάει και το παραμύθι. Έτσι. Ρε φίλε, με ποιον είσαι ίδιος, τώρα που κουρέθηκε σε εξαίρεση τα γένια λιγάκι. Τι έκανα, τι είμαι. Με το Μάκη τον Τζέλιο. Σωτήρη, βάλε Μάκη Τσέλιος όπως είναι τώρα, τον είδα προχθές. Και εγώ νόμιζα ότι πέταξε κάτι καλό, κατάλαβες. Καλά, μείον 60 κιλά. Νόμιζα επειδή είπα Πασχαλέ το παραμύθι, λέει ότι. Όχι, λέει ο Σωτήρης, μείον 60 κιλά. Α, λέω, αυτό, εντάξει, πειρά, καλά, αυτό, αφαίρεσε 60 κιλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πειρά. Τον είδα πριν 5 μέρες στην άρση. Το Μάκη. Μπράβο. Ρε φίλε, ναι, γύρισα τώρα, τρόμαξα. Ναι, ναι. Ο Μάκης ο Τσέλιος. Εγώ, ο Μάκης ο σχεδιαστής. Άμα χάσει 60 κιλά. Ο Λιμπερίστας. Και επίσης, Παναγιώτη, αν ζούσε σήμερα. Θα ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. 28. Θα ήταν 25 ετών. 25, συγγνώμη. Έτσι, 15 ετών τον εκτέλεσε
ο ειδικός φρουρός επαμεινώντας Κορκονέας, ο οποίος δεν μοιάζει να έχει μετανοήσει. Η μέρα μνήμης η σημερινή, από τις ημέρες οργής του 2008 και την γενιά που γαλουχήθηκε μέσα από τις φλόγες εκείνων των ημερών και εκείνο το απίστευτο τριήμερο πενθήμερο που έζησε η πατρίδα μας, με φυσικά προεξέχουσα την Αθήνα, εννοείται, και την εξέγερση των νέων, που μάλλον μετά έμεινε στήρα. Μετά έμεινε στήρα και μάλιστα γύρισε και κάπως ανάποδα. Λοιπόν, αντίο στον Παύλο Σιδηρόπουλο, αντίο στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Αχ, και μου στέλνει ένα μηνυματάκι, επειδή έχω εγώ παλιό και παλαιάσκοπη κινητό, μου στέλνει ένα μήνυμα η Αγγελική. Αγγελική, να είσαι καλά, εμένα μου βγαίνει αυτό. Ξέρεις, έχω κινητό, δεν έχω μοντέρνο, δεν έχω smartphone, Αγγελική. Εγώ πιστεύω ότι γεμίσαμε smartphone και stupid people. Οπότε έχω παλαιάσκοπη κινητό, αλλά είναι κάτι καλό είναι. Καλή δύναμη, Αγγελική. Καλή δύναμη, κουράγιο, γιατί όπως σε άκουσα το πρωί, δεν θέλω να ακούω κανέναν μα κανέναν άνθρωπο. Πάμε μουσική, ρε Σωτήρη. Παύλο, ναι, Παύλο. Άντε πάμε ρε Παύλο. Το άλμπουμ τα άλλαξε όλα, έτσι. Το 79, μήνο EMI, Φλου, Παύλο Σιδηρόπουλο και Σπυριδούλα. Εδώ πέρα θα υποκληθώ για πολλωστή φορά στου αδερφού Σπυρόπουλου, που σεβόμενοι τη μνήμη του Παύλου, δεν έχουν πάρει πάνω, δεν έχουν πιστώσει τον εαυτό του την τεράστια μερίδα που έχουν στο Φλου. Είναι τεράστια μερίδα και μοιάζει για τον πολύ κόσμο ότι το άλμπουμ είναι Παύλο Σιδηρόπουλο. Ενώ έχουν τεράστιο μερίδιο η Σπυριδούλα. Κυρίως οι αδερφοί Σπυρόπουλοι που υπάρχουν μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, η μακροβιότερη μπάντα στο ελληνικό ροκ. Έτσι. Δεν διαλύθηκε ποτέ ουσιαστικά, για πολύ λίγο έμεινε απενεργοποιημένη. Συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν μια πολύ ωραία κοιτίδα πολιτισμού στην Αθήνα. Τεράστιοι οι αδερφοί Σπυρόπουλοι. Προς τιμήν τους, οποιοδήποτε άλλος θα έπαιρνε πάρα πολύ, θα ζητούσε, θα απαιτούσε πολύ από την δόξα του Φλου. Με το Φλου τι έγινε. Την επόμενη μέρα σχηματίστηκαν στην Ελλάδα περίπου 500 γκρουπ. Βγήκε το Φλου και σχηματίστηκαν περίπου 500 γκρουπ. Ναι. Και έχει συμμετοχή εκεί μία τραγουδίστρια, τότε από άλλο χώρο, σε ένα κομμάτι, κάνει φωνητικά, σε ένα πραγματικά ονειρικό σκοτεινό κομμάτι. Παγκράτη. Ποια είναι? Παγκράτη. Την ξέρει, ο Σωτήρης το έχει πει πολλές φορές. Δήμητρα. Δήμητρα. Γαλάνη. Ναι. Γαλάνη. Που όταν τη ρώτησα γιατί δεν υπάρχει το όνομά της στο άλμπουμ, μου είπε, αγόρι μου λέει, φαντάζεσαι τότε εγώ σε τέτοιο άλμπουμ, σε τέτοιο κομμάτι, για ναρκωτικά, για θάνατο, για αράχνες, για. Θα έκλεινε λέει η καριέρα μου, ας πούμε, ναι. Εγώ το ήθελα, λέει, η εταιρεία δεν άφησε με τίποτα. Σκέψου πότε ήταν και τον είπα αγόρι μου. Πριν περίπου 10 χρόνια 10. Έγινε αυτό. 10, θέατρο γης, περίμενε 15-17. Κάπου εκεί. Δεν βγαίνει σιγά σιγά. Από τα 10 πήγε στα 17 σιγά σιγά. 15 κάτω, κάπου εκεί. Αγόρι μου, κάπου 17, εκεί. Πες ότι ήταν 23 τα χρόνια. Άρα. Εντάξει. Δικαιολογείται το αγόρι μου τότε. Κάπου εκεί. Χαμός γίνεται έξω. Τι. Για το σπίτι θα πάρουμε, για τα παιδιά. Από εδώ έχει, από εκεί έχει, από εδώ τέτοιο. Ναι. Φοδιαστούμε σήμερα. Να δώσουμε ευχές. Να πάρουμε κουτί. Άμαν τι έγκλημα έκανα σήμερα. Τι έκανες. Παρήγγειλες. Παστιτσάρα τέτοια για σένα. Ναι. Όχι, ξέχασα να τη φέρω. Σήμερα δεν πειράζει. Α, αύριο. Έχει να φάει, να φάει ολόκληρο εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 6 Δεκέμβρη 2018, Σωτηρίου 2018. Μεγάλη γιορτή. Νικολάου του Αρχιεπισκόπου, ναι. Μύρων, έτσι. Και Νικολάου Νεομάρτυρος Καραμάνου και Νίσερ. Χρόνια πολλά στον Αναστάσιο Καραμάνο της Λαμίας, που δεν μπόρεσε να πλασάρει ιδανικά προψέ και να νικήσει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν στο πολεμικό ναυτικό, στους ναυτικούς μας. Αλλιώς το γιορτάζουμε εδώ Νίσερ, τον Νικόλα, αλλιώς στην Αθήνα να ξέρεις. Στον Πειραιά. Ναι, στον ναι. Πειραιά είναι... Ο Νικολής ο Μαουνιέρης είναι κάτω, ενώ εδώ πέρα είναι ο Νικολής ο Εξάσφαιρος. Κατάλαβες. Σαν σήμερα πριν 31 χρόνια, τέτοια ώρα περίπου, όδευα για τις Σέρες για να βάλω άλλα 6 γκολ στον Ολυμπιακό, συν τα 4 του 84, μια δεκάδα γκολ στον Ολυμπιακό. Σε μία από τις μεγαλύτερες μέρες ποδοσφαιρικές της ζωής μου, Μάρια Σλαμά. Μπράβο, πολύ ωραίο. Με ομίχλη, βροχούλα, ψιλόβροχο. Το οποίο σου έδωσε κάποιο τίτλο αυτό. Όχι, 4 γκολ του είχα στο 30, κατάλαβες. Μαγεία. Ο Ηρακλής έχει ρίξει το Παναθηναϊκό, ήμουνα μέσα. Στο 6-1 που χειροκρότησε ο Βαρδινογιάννης ως τα VIP επίσημο καγούλια ο καπετάνιος. Ήμουν στο 4-2 που τα γκολ μπήκαν στο 8, στο 16, στο 24 και στο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στο 4-2 Ηρακλής Παναθηναϊκός. Που τα γκολ έχουν μπει στο 8, στο 16, στο 24 και στο 32. Μπράβο, ρε μπράβο, σκύλε. Είδες τι ωραία. Πάνε 8 λεπτά. Μπράβο. Και απέβαλε Χατζηπαναγή για να μην γράψει κανένα οκτάρι. Ναι. Οκτάρι, εννιάρι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Χρόνια πολλά λοιπόν, θα είναι. Θα πούμε εδώ στους δικούς μας. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε όλες και σε όλους και πες εσύ για τους δικούς μας εδώ πέρα λοιπόν, που γλύφεις κιόλα. Ναι, μπράβο. Νίκο Σακελαρίδη. Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο Παπαδόπουλο επί 2.
Γλύφω τον υφιστάμενό μου δηλαδή. Ωραία. Α, ο Παπαδόπουλος τον Νικολάκη! Ναι, εκεί τον έχει για να μην ζητάει καμία αύξηση. Α, ωραία. Και άλλοι να πάρει. Πάρει τόσο. Και άλλοι να πάρει. Όχι, το πήρε το μήνυμα ο Παπαδόπουλος. Νίκο Μοσχοβίτη. Δίνει 3 ευρώ, 3 ευρώ κάθε χρόνο. Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί για ποιο λόγο γλύφω. Νίκο Μοσχοβίτη για να μην κράζει τον Άρη, να μην σηκώνει κεφάλι στο μπάσκετ. Νικολάκη. Αγαπημένο Νίκο. Αγαπημένο Νικολάκη. Νίκο. Ωραία, πάει η εκπομπή. Νίκη, γενικά το είπαμε όλου όσου γιορτάζουμε. Χρόνια θα λέγαμε στον Νίκο Πετρουλάκη. Να προσκυθούμε όμως χρόνια πολλά του Νίκου. Είναι ο άνθρωπος που σε έβγαλε στο ραδιόφωνο. Όχι, ορίστε. Όχι. Α, στο αθλητικό ρα... όχι. Όχι, φυσικά. Είναι αυτός. Όχι, βέβαια. Αλλά να ευχηθούμε στον Νίκο Πετρουλάκη με τον οποίο ξεκίνησα ουσιαστικά μαζί το 81. Μαζί. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, Νίκο. Τι λεφτά έκανε αυτός από τη δημοσιογραφία και τι εσύ. Να σε καλά. Δεν πειράζει, καλά είμαι. Ναι. Καλύτερα είσαι. Καλά είμαι. Δεν μας τα λες απλά. Λοιπόν, άλλος Νίκος, άλλος. 8.45, α όχι, εντάξει, ήρθε ο συγγνώμη εγώ. Σε εκείνο που έπαιζε μπάσκετ τον Γεωργαλή. Νίκος Γεωργαλής. Πάμε για εδώ. Α, ναι. Για εδώ, συγγνώμη. Ούτε εδώ είναι ο άλλος. Παιδιά, πάμε εκτός να πάμε λίγο κανένα δύο θέματα, γιατί έτσι αυτό θα το κάνουμε αν δεν έχουμε μπροστά. Θέματα. Εκτός αν ήρθε, τότε να φύγω. Λοιπόν, βλέπω μπροστά. Τότε να φύγω. Ο μεγάλος Νίκος Γκάλης όντως γιορτάζει. Όντως, ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Ο τεράστιος Νίκος Καλαγιάννης. Ο Νίκος Κολομπούρδας και αυτός μεγάλος. Γιατί να τον πούμε μεγάλο και αυτόν τον άνθρωπο. Και κάνει και καλή δουλειά με τον Νίκολα Νίκητς. Είπε στην Κολομπούρδα σου πάλι. Ναι. Λοιπόν, Νίκος είναι Κολομπούρδα. Από Πάοκο, ποιο Νίκος, πιο έτσι Νίκος που πιο... Ο Βεζιρτζής. Όχι. Ο Βεζιρτζής. Ο Βεζιρτζής, μάκι μου, ο Βεζιρτζής. Άντε, βγάλε τον Νικόλα, άντε να πάρει. Ναι, με διορθώνει ο Θωμάς ο Στόντον. Ναι, 4-1, ναι. Το 6-0, 6-0 δεν είπα, ρε Θωμά. 4-1 και 6-0. Είπα 4-2, ναι. Το 6-0 είπα 6-0. 4-2 το είπα, ναι, λάθος εγώ. Με Θωμά Λαυτσή ο Παναθηναϊκός. Τα γκολ στο 8, στο 16, στο 20. Το μάτς είναι για να λήξει η 9-0. Και αποβάλλει το Χατζηπαναγί. 4-1, 6-0, ρε Μάριε, από την πολύ γαλάνη ξέχασες τις μεγάλες γαλανόλευκες νίκες, λέει ο αγαπημένος μου Θωμάς ο Στόντον. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για τη ματσάρα. ΠΑΟΚ, Μπατέ Μπορίσοφ. Ο νυν υπερπάντων αγών για τον ΠΑΟΚ που δίνει ώστε να μην περάσει στην Ευρώπη για να είναι στο πρωτάθλημα. Με το μυαλό στο αλογάκι. Έτσι. Λοιπόν, 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ, Μπατέ Μπορίσοφ. Δεν ακούτε λάθος. Είναι σήμερα 5η, 6 Δεκέμβρη και δίνουμε για το μάτσο ευρωπαϊκό της άλλης εβδομάδας 5, ούτε 1, ούτε 4. Δώσε και 2 Άρη ΣΑΕΚ. 2 Άρη ΣΑΕΚ στο μπάσκετ Σάββατο απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Και 2 διπλές για αύριο βράδυ, βουκολική διαταραχή. Ψήλη στάχυρα στο 8-ball. Μου είπε ο Βαγγέλας από το 8-ball ότι είναι και οι 2 μπαντάρες. Πρέπει να τους μάθεις, λέει, είναι καινούργια, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Η βουκολική διαταραχή παίζουν folk punk ανάμεσα σε άλλα και άρρωστες διασκευές Iron Maiden. Συνεπώς, FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο για τα δύο αυτά, Άρη και ΠΑΟΚ, ή live. Αύριο θα δίνουμε για το live τον Μωρά στη Φωτιά το Σάββατο. Έτσι, αύριο για Μωρά στη Φωτιά που είναι για παρουσίαση του νέου τους πολύ 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 καλού άλμπου. Αποστολή στο 54-5-26. Μία μουσική ανάσα και βάζουμε τα δύο βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής. Δύο είπα, ψέματα, 3. Λοιπόν, εψέ η μάνα μου έφτιαξε σοκ. Χτύπησα 2 μπολ. Λέει ο άλλος, εμένα προψέ η φιά μου έφτιαξε βουλγάρικο. Έφαγα 3 μπολ. Τι είναι το σοκ, τι είναι το βουλγάρικο και πού το λένε. Για να το βάζουμε έχει ψωμί, υπάρχει λόγος. Χτύπησα, λέει ο άλλος, 2 μπολ. Σοκ. Έφτιαξε η μάνα μου σοκ. Σωτήρη, εσύ το ξέρεις? Τα παιδιά δεν το ξέρουν, είμαι σίγουρος. Και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα προψέ. Από μία κυρία, μητέρα τριών αδερφών που τους γνωρίζεις. Ναι. Μου το είπε η μητέρα τους που είναι γύρω στα 70 η γυναίκα. Αυτές τα είπα αυτά, αυτές τις λέξεις. Ναι. Ναι. Και η φιά μου, λέει, έφτιαχνε πολύ καλό βουλγάρικο. Έτρωγα, λέει, το λιγότερο 2-3 μπολ. Και από την κατσαρόλα μέσα έτρωγα. Θυμιατό. Βουλγάρικο. Μου το είπε Ελληνίδα μητέρα. Υπέροχη γυναίκα, ζει και βασιλεύει. Να χαίρεται τα παιδιά της και τα παιδιά της να τη χαίρονται. Τι είναι το σοκ, τι είναι το βουλγάρικο. Έχει ψωμί, υπάρχει λόγος. Έτσι, καλημέρα και καλή τύχη. Το ξέρω είναι λίγο δύσκολο, μα εγώ στο λέω. Σωτήρη, μη σε συγχύζουνε. Κανονικά γράφτους, δεν θέλω να σε βλέπω συγχυσμένο. Λοιπόν, look alike quiz, στα γρήγορα. Ποιος είναι ο Πάνος Μουζουράκης της αγγλικής Premiership?
Δεν είναι δικό μου, το είπε άτομο προχθές και έπεσα την πολυθρόνα. Καλά που ήμουνα λίγο, κρατιόμουν καλά, έπεσα λίγο πρόχειρα. Ποιος είναι ο Πάνος Μουζουράκης της αγγλικής Premiership. Ευχαριστώ τον φίλο του ΠΑΟΚ που τον χαρακτήρισε έτσι, έχω ξαπλώσει, το ζηλεύω. Θα ήθελα να το έχω πει εγώ. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Πάμε τώρα στο βασικό θεματάκι της σημερινής εκπομπής. Μετά την εκπομπή ΕΨΕ, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Κώστας, την Κατερίνη. Και μου είπε: Μάριε, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε σήμερα ο Παναγιώτης σε σένα. Τι έκανε? Λέω: Ποιο ρε Παναγιώτη, μιλάμε για ΕΨΕ, έτσι. Κατάλαβα αμέσως. Αμέσως τον ενοχλούνε. Λέει: τον ενοχλούν οι Μολότοφ και δεν ασχολείται με την ΑΕΚ που ρίχναν στους παδούς του Άγιαξ. Οι Μολότοφ που ρίχναν Φιλαδέλφια το 4-3 ΑΕΚ ΠΑΟΚ τότε δεν τον ενοχλούσαν. ΑΕΚ έπαιρνε τα πρωταθλήματα τότε. Δεν τον ενοχλούσαν. Δεν έγινε ουδέτερος τότε. Συνέχισε. Λοιπόν, λέει: Το ότι έβγαλε την ιστορία με την Αθηναία Λεσβία ηθοποιό και με σένα στον αέρα, ναι, που είναι λέει κάτι προσωπικό σου, ναι, ήταν λέει το λιγότερο απαράδεκτο. Εσύ το φώναζε 10 χρόνια. Λέω: Θα συμφωνήσω, αλλά δεν με ενοχλεί. Καθόλου. Κύριε Κώστα, και το εξήγησε. Είσαι τον εξητάρι. Κλείνω το τηλέφωνο, μου λέει η Μαριλής, σε θέλει ακροατής. Oh. Μετά από ένα λεπτό. Oh. Λέω: Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι. Λέει: Φίλε, ούτε το όνομά μου δεν θέλω να σου πω. Ναι. Λέει: Αυτό που έκανες, λέει, με τον Παναγιώτη είναι απαράδεκτο. Εσύ, για σένα. Λέω: Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Λέω: Τσαλτίδη, θα χαζέψουμε. Λέω: Τι μια παίρνει ο κύριος. Εγώ λέω: Τι έκανα για τον Παναγιώτη σήμερα? Λέει: Σήμερα, ναι. Αυτό που άκουσα ότι έκανες τότε. Λέω: Ποιο παλικάρι μου? Ποιο? Ότι τον παράτησες, ναι, σύξυλο, ναι, ξημερώματα, ναι, για μία γυναίκα. Ναι, ναι. Έπεσε στο πολύ αργά το θέμα αυτό χθες, ναι, γύρω στις 12 παρά 10. Οπότε θέτω ευθέως το ερώτημα. Ποιο είναι το ερώτημα? Εσύ που μας ακούς, ναι, και μας ακούς τόσα χρόνια εδώ, είτε στην Τρόικα, είτε στο κάτω από τη Βικτόρια, είτε όταν ήμουν μόνος, είτε με το Σακησόλο που τον Άκη. Με εκείνη τη γυναίκα, βέβαια, κάπως διαφορετικά είχαν γίνει τα πράγματα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ας θεωρείτε την ιστορία. Εσύ που μας ακούς, πιστεύεις ότι εγώ, ο Μάριος ο Σλαμάς, θα παρατούσα ποτέ τον Παναγιώτη, τον Παπαδόπουλα, πιωμένο στο κέντρο της πόλης, για να φύγω με μία Αθηναία διευθύντρια δισκογραφικής, για να πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της? Με έχεις εμένα ικανό για τέτοιο άνθρωπο? Στο εσύ που ακούς, κουτρουβαλώντας από τις κάλες. Κουτρουβαλώντας από τις κάλες. Ήταν και διευθύντρια δισκογραφικής. Ναι. 100%. Με αντάλλαγμα 3 βινίλια. Με προσβάλλεις. Καλά, άμα σου είπα 3 βινίλια. Σιγά, εσύ που κίνησες από την τροπή. Ο Όσμπορν θα πήγαινε. Πώς το λένε αυτόν εδώ? Άλεξ Σίλβερ, συγγνώμη για το Όσμπορν. Ζητώ συγγνώμη, ναι. Πώς λέγεται, ρε, Όσμπορν. Με εμείς στο τέλος, Όσμπορν. Εγώ τι είπα? Ναι, Όσι Όσμπορν, ρε, εσύ. Να, το έχω και εδώ πέρα. Χωρίς νι είναι, τι? Εκείνη τη νύχτα χάθηκε το ντουέτο, να ξέρεις. Έτσι τον είπα, ρε φίλε. Α, νόμιζα, εγώ άκουσα Όσμπορν. Ναι, όχι, Όζι Όσμπορν. Α, sorry, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ, ζητώ συγγνώμη εγώ. Τέλος πάντων, εσύ που μας ακούς τόσα χρόνια. Εσύ, ακροατά. Με έχεις εμένα ικανό να παρατήσω πιωμένο ξημερώματα στο κέντρο της πόλης τον Παπαδόπουλα και να φύγω. Ούτε τα ποτά του θα πλήρωνε, φίλε. Ούτε τα ποτά του. Πάλι εγώ θα τα πλήρωνα, ξέρεις. Ο Δασκαλάκης, ναι, σε κάνει μια κίνηση πραγματικά με πληγώνει. Γιατί? Με αυτό που κάνει. Η αλήθεια, την αλήθεια λέει. Στην ουσία λέει, ναι, αυτό που είπε ο Τσαλτίδης, ναι, αλλά το κάνει και με μια κίνηση δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ πιστεύω θα. Πραγματικά με πλήγωσε. Μετά από πάνω θα τον έκανες κιόλας. Τον Παναγιώτη. Ναι. Και θα φεύγες. Πραγματικά. Θα τον πατούσες κιόλας κάτω. Πραγματικά με στενοχωρεί. Θα τον πατούσες κάτω να είναι ανέστητος μέχρι να γυρίσει. Μη σου πω ότι θα κάνει ότι δεν με ξέρει. Έτσι, αν ήταν και με το διευθυντή. Μπορεί να κάνει ότι δεν με ξέρει κιόλα. Σίγουρα. Ωραία, εντάξει, εγώ περιμένω από τον κόσμο. Να, είτε SMS-ικά στο FM και ενώ μήνα μας το λύσω 54-526, είτε πήγατε, τηλεφωνικά. Πήγατε στο δωμάτιο, τώρα θα πάμε στο break. Πήγατε στο δωμάτιο. Όταν ανοίξουμε γραμμή. Μιλήσατε για μουσική. Και για μόνο. Και για μουσική. Και, όμως, και για μουσική. Για πνευστά. Και για μουσική. Λοιπόν, ναι, αυτά, μην ξεχνάς 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ, Μπατέ, Μπορίσοφ, 2 εισιτήρια Άρης ΑΕΚ μπάσκετ το Σάββατο και 2 διπλές βουκολική αταραχή με ψήλου στάχυρα αύριο βράδυ στο 8 Ball στα Λαδάδικα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Ποιος είναι ο Πάνος Μουζουράκης της αγγλικής Premiership? Μιλάμε για ποδοσφαιριστή, παικταρά, έτσι. Έλα από εδώ! Έλα από εδώ, γράφεται ιστορία! Παιδιά, δεν υπάρχει εικόνα. Έχουμε ηχολήπτη Χρήσανθο Τσαλτίδη, δεν κάνω πλά. Μπράβο, ρε Χρήσανθε, το κάνει και αυτό. Χειροκρότα, χειροκρότα, ρε εσύ. Το αφεντικό, το προϊστάμενό σου.
Τον έκλεισες, κλείστον. Να μην έχει φωνή ο ΠΑΟΚ. Εσύ, μία εκπομπή. Μία εκπομπή χωρίς ΠΑΟΚ. Μία εκπομπή, ρε φίλε. Μία εκπομπή χωρίς ΠΑΟΚ. Μία ερημάδα. Μία. Να είναι χωρίς ΠΑΟΚ. Ένα-δύο, ένα-δύο. Παιδιά, εδώ γίνονται μαγικά. Ζω. Χρήστα το Τσαλτίδης κάνει και ηχοληψία. Τι άλλο να κάνει. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι εδώ κοντά μας. Ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Τρόικα σαν να γίνει σεισμός τώρα. Δεν νομίζω. Πουνάς, εσύ. Όχι. Δεν κοροϊδεύω, σαν να γίνει σεισμός. Δεν κοροϊδεύω. Εντάξει, μπορεί να καταλάβω εγώ. Ωραία, ωραία. Πάμε ρε παιδιά, λίγο σπιντάτα δυνατά. Μη στεναχωριέστε, θα διαβάσουμε μηνυματάκια. Σας αδικήσαμε λιγάκι σήμερα. 789-523, Ιταλό, να είσαι καλά. Τρέχουν τρεις διαγωνισμοί. Διαγωνισμάρες είναι, έτσι. Οι δύο είναι με μπάσκετ ποδόσφαιρο διαγωνισμάρες. Δύο εισιτήρια, τα λέμε χρονικά. Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ, στο Νικ Γκάλης Χολ. Απόγευμα Σαββάτου. Ο Άρης καλύτερα να αποδείξει γιατί είναι πιο βαριά μπασκετική φανέλα από την πολύ καλύτερη αγωνιστικά ΑΕΚ. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ. Ο νυν υπερπάντων αγών για το δικέφαλο του Βορρά που κάνει ό,τι μπορεί όχι για να τόσο μην περάσει στην Ευρώπη. Και δύο διπλές για αύριο, βουκολική διαταραχή και ψήλη στάχυρα στο Club 8Ball στα Λαδάδικα FM και όνομα επώνυμο δίπλα Live, VRC, PAOK ή και τα τρία ή τα δύο από αυτά. Αποστολή στο 54-526, πολύ πολύ καλή συμμετοχή για το μάτς του PAOK και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μάριε, ελπίζω να πήρες 5-6 εκατομμύρια ευρώ για να κάνεις διαφήμιση για ταξίδι στο Τσαντήρι Καμπ Νου με τους ταμτάκους. Λέει ο 789. Δεν πήρα τίποτα, απλά τη μέρα εκείνη ήμουν εδώ. Με φωνάζει ο Άγγελος. Έλα, λέει, σε θέλω να πεις δύο φράσεις. Όταν κατάλαβα το τι είναι, ειλικρινά σου μιλώ, μα την Παναγία, τέλος πάντων. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς, γιατί έπρεπε να βγει γρήγορα το σποτάκι. Αν το ζητούσαμε εμείς, δεν το κάνανε. Εντάξει. Μουσική ανάσα, στέλνετε μηνύματα. Πώς φαντάζεστε να ήταν σήμερα το ελληνικό ροκ με Παύλο Σιδηρόπουλο, σε ηλικία 70 ετών. Αν ζούσε σήμερα ο Παύλος. Έφυγε 28 χρόνια πριν. Και κυκλοφορεί σε λίγες μέρες η ποιητική συλλογή με ανέκδοτα ποίηματά του με μέλη της αδερφής του της Μελίνας. Έχω μία θλίψη για τα μακρινά αριστουργήματα. Επίσης, 10 χρόνια χωρίς Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, το νου σας σήμερα στο κέντρο, αρκετές πορείες, το πρωί το όρο των μαθητών, στις 5 το απόγευμα, στην Καμάρα, συγκέντρωση του αντιεξουσιαστικού χώρου και μεγάλη πορεία μετά στο κέντρο της πόλης. Αυτά για τους φίλους ταξιτζίδες. Τι άλλο να δώσουμε. Μαγικά θα περάσουμε. Από τα χρηστικά. Λοιπόν, ο Θουβού είναι γατώνει. Βρίσκει πολύ γρήγορα, όπως κάνει πάντα. Με ποιον, ποιος είναι ο Πάνος Μουζουράκης της αγγλικής Premiership και λέει δεν μπαίνω σε κλήρωση, μα δεν δίνουμε κάτι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δίνουμε κάτι, ας πούμε, έτσι το αφήσαμε. Και το άλλο θεματάκι μας, αν πιστεύεις ότι εγώ με έχεις ικανό, εσύ που ακούς εμένα, τον Μάριο τον Ασλαμά, να παρατήσω μόνο του, πιωμένο, ξημερώματα, στα στενά του κέντρου της πόλης, τον αδερφό μου, Παναγιώτη Παπαδόπουλα, για να φύγω με μία Αθηναία να πάω στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο της. Αν πιστεύεις ότι το έκανα εγώ αυτό, που ανέφερε χθες ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος και ανάγκασε κάποιον ακροατή να πάρει τηλέφωνο και να μου πει ειλικρινά δεν πιστεύω ότι το έκανες. Ευαίσθητος Πάουξης που πήρε τηλέφωνο. Άλλος ένας ευαίσθητος μάλλον Πάουξης που πήρε τηλέφωνο. Δεν είμαι πομάδα άνθρωπος. Ούτε όνομα τίποτα. Φαντάζομαι ότι θα λέει ακροατήση μου, ούτε όνομα. Φαντάζομαι ότι θα είναι Πάουξης. Εντάξει, το φαντάζεσαι. Αυτό με μπέρδεψε, αυτό με το θυμιατό που είπε, το βουλγάρικο. Κάτι έλεγε με τα μπολ. Ναι, ποιο είναι το σοκ και ποιο είναι το βουλγάρικο. Παιδιά, βασικά. Είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι και ο Χρύσανθος και η μεγάλη του η κόρη. Καλά, η μαμά του δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω η μαμά του, να είναι γερή η γυναίκα. Μου έκανε η μάνα μου, η συγχωρεμένη. Το ξέρει ο Σωτήρης. Καλά, η μαμά του δεν σχολιάζω. Το ξέρει ο μπαμπάς του, δεν σχολιάζω. Μπράβο ρε Σωτήρη. Σε ένα χωριό μόνο, ναι. Σε ένα χωριό μόνο του νομού Θεσσαλονίκης το λένε σοκ και βουλγάρικο. Σοκ και δέος. Την Βαρβάρα την λένε σοκ. Καλημέρα Δώρα. Και βουλγάρικο. Σοκ. Ποιο είναι το χωριό αυτό? Εδώ, νομό Θεσσαλονίκης. Πίστευτο. Μου λέει προχθές, Μάριε, η μαμά μου ρε σε έκανε λέει σοκ. Αν ήσουν να λέει δεν πήγα λέει από εκεί να σε φέρω. Αν πήγε λέει θα σε έφερνα. Βοήθα λίγο ρε φίλε, προς τα πού είναι. Βοήθα. Γλυκό, κάτι γλυκό. Η Βαρβάρα σου λέω. Α, Βαρβάρα. Η μαμά μου λέει έκανε σοκ. Αν μπορούσα και την έφερα λέει εδώ πέρα, θα σε έδινα ένα-δυο μπολ. Τι σοκ. Λέω τι σοκ, ρε, τι λες. Λέω τι είναι το σοκ. Νόμιζα τίποτα εγώ με κρέας. Να πω την αμαρτία, κάνα φαγητό, κάτι με κρέας, κάτι σαν πετσοφάι, κάτι τέτοιο. Μου λέει σοκ, ρε, Βαρβάρα. Λέω, Τα ξέρεις τα αδέρφια. Μην πει σε ποιο με. Ναι. Σε ποιο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης. Και το λένε και βουλγάρικο. Βουλγάρικο γιατί όμως. Μπράβο, ρε σκύλε.
Ναι, ρε Σωτήρη. Βουλγάρικο γιατί? Βουλγάρικο. Έτσι. Μετά φωνάζουν οι άλλοι βουλγαροί, φταίνε. Και βλέπω τη μαμά του. Έρχεται ψέη γυναικούλα, να είναι καλά, λες, υπέροχη γυναίκα. Λες κάτσε να δω, μου λέγανε αλήθεια. Και λέει Μάριε, σου αρέσει άμα θα λέει το βουλγάρικο, ε. Mm. Άλλο αυτό. Λέω, τι μ' αρέσει? Το βουλγάρικο. Mm. Λέω, ποιο βουλγάρικο μ' αρέσει? Υπάρχει μήπως και οθωμανικό? Όχι, αυτό. Και έχω μείνει παγωτό. Ε, ναι, λέω, ξέρεις τη γυναίκα. Φοβερό. Λέει, θα κάνω την άλλη φορά. Σωτήρη, το ρεκόρ μου είναι νομίζω 4 μπολ σε 2 ώρες. Τέσσερα. Όχι, με, όχι, όχι. Μπολ κρέμα, τέτοια. Βαρβάρι, τι έχει μέσα? Αλεύρι βασικά, είναι στάρι, σταφίδες, βάζεις τριμμένα καρύδια, ναι. Τα βράζεις όλα αυτά. Ωραίο. Το πιο ωραίο και πιο υγιεινό και δυναμωτικό. Άντε βρε, βράχο. Το άλλο το τέτοιο, το κουακ-κουακ που τρως το πρωί. Για το σένα, το... σου πει τι μου έχουν πει πάμε πολλές φορές πάω οξύδες. Τι έχουν πει? Μην τον αφήνεις να μιλάει για φαγητό, για γαστρονομία. Προσβάλλει τον ΠΑΟΚ. Στο λέω ΠΑΟΚ οξύδες. Βαρβάρα, τώρα φάω τέσσερις βαρβάρες. Δεν σε κοροϊδεύω. Το ΠΑΟΚ οξύδες μου το έχουν πει. Ναι, εντάξει. Το πιφτεκάρα. Από αυτό που γευτήκα την προηγούμενη εβδομάδα που μας πήγες. Το τραπέζι που λέγαμε. Μπορούσες να πας εσύ? Γιατί? Μπορούσες. Αφού δουλεύει σαν σκυλί. Α, κορυδεύει κιόλα. Εγώ με τη μέση δεν μπορούσα, εσύ χτύπησε σε βασμό. Απορρόφησα εγώ του κραδασμού. Σήμερα ωραίο παιδί σήμερα. Ο Μάκη, παιδιά! Εσύ βγάλω μια φωτογραφία. Μάκη. Άμα βγάλω τον σε χρυσαφέ. Και δίπλα να βάλουμε Μάκη Τσέλιο. Όπω είναι σήμερα. Βγάλω τον. Εντάξει, να ορίσει. Βγάλω τον. Έλα, κυριούλη. Κάση με χαλάω εγώ τώρα. Να σηκωθεί όρθιο όμω. Όπω θε. Διαβάζω μήνυμα Γιώργου Ιταλού όσο ο Χρύσανθο. Έχει κάτσει να έχω και τον Ασλαμί μέσα. Άσε με μένα, ρε. Αυτό μην τα καθαρά, ρε. Άλλος είναι ο σκοπός. Πεντακάθαρα. Μπράβο. Και βρες, βάλε δίπλα Μάκη Τσέλιος. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τελευταία διετία. Να κάνω σύνθεση. Βάλ τους δίπλα-δίπλα. Δεν είναι, ρε φίλε. Την άλλη φορά βγήκε, έβγαλε σε μένα με μπαστιμπολίστα. Τι έβαλε, με μαύρο, τι με έβαλε. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Κανονική φωτογραφία ήταν εκεί που σου μιλάει. Κανονικά. Σωτήρη, δώσε με για μουσική ανάσα για να διαβάσω το μήνυμα. Καλά, το ότι είπα Γιώργου Ιταλού είναι περιττό, νομίζω. Σ' αρέσει, μωρό μου. Αχ, ναι, πιο γρήγορα. Δες, μωρό μου. Τι πάει. Ρε, το κάνουμε ένθετο αυτό. Το ανέκδοτο του Ιταλού. Ρε, Γιώργο Ιταλού, πραγματικά, ειλικρινά. Ειλικρινά, είσαι για ένθετο. Κάθε μέρα τέτοια ψάχνει. Πώς το λέω, βέβαια, ναι. Αυτός είναι η μανούλα για τα μηνύματα. Γιατί αν το πει. Γιατί αν το πει. Το παλεύω λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί αν το πει. Το παλεύω, αλλά μπορούσα να το πω στα γερμανικά. Αλλά καλημερίζουμε... αν θα μπορέσω να το πω στα γερμανικά, έλα να εργαστεί για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε το 2312 209 209. Έλα, ρε, εδώ ήτανε. Τι? Έλα, εδώ ήτανε. Α, το βρήκε τελικά. Από τον Παύλο. Ναι. Διάβαστο εσύ. Δυο στίχοι είναι όλο και όλο. Κλείστε τη μουσική λίγο, Σωτήρη. Κλείστε τη μουσική λίγο. Και εσύ, αμήλικτα σκληρός, εκεί που είσαι, λίγος, για μας που σου ζητάμε τα πολλά. Μόνο ποιητικά θα μπορούσα να το πω. Σε πρώτη πανελλήνια ραδιοφωνική μετάδοση, το εννοούμε, σε πρώτη πανελλήνια ραδιοφωνική μετάδοση, δύο στίχοι από το βιβλίο του Παύλου Σιδηρόπουλου, το οποίο ακολουθεί, το οποίο έρχεται. Μπράβο. Ποια είναι αυτή η ηθοποιός, αγόρι μου, εδώ, με τον Παύλο, για δες λιγάκι. Ο Σωτήρης το βρήκε πριν κάτω το δείξει. Χωρίς να το δει, το βρήκε. Ποια είναι η ηθοποιός? Μυρτώ Αλικάκη. Α, όχι, όχι. Τζένι Μπότσι. Στράτος Τζόρτζογλου. Σωτήρη, όπως είναι, άνοιξε την πόρτα να φύγει και ρωτάω τώρα. Χρήσα το Τσαλτίδη. Ποια είναι αυτή η κούκλα ηθοποιός με τον Παύλο Σιδηρόπουλο? Μπέτη Λιβανού. Αυτή. Το είπε. Μπέτη Λιβανού. Κουκλάρα. Τι, ποια είπες πρώτη? Πλάκα καλά, ρε, εντάξει. Τι είμαι χαζός. Ατελείω την Μπέτη Λιβανού. Εδώ είναι κούκλα. Κούκλα, ρε, γυναικά. Στο να συμβίβαστο του 79. Νομίζω ότι είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες. Του Ανδρέα Θωμόπουλου. Στις τρεις πιο όμορφες Ελληνίδες γενικά. Ναι. Παραμένει πανέμορφη και τώρα. Σου λέγει ο Θεός, Κατερίνα Διδασκάλου ή Μπέτη Λιβανού. Μπέτη Λιβανού. Ω, σκέφτηκες πολύ, βλέπω. Ωραία. Που έχεις καφίσει. Συγχαρητήρια για το 2-2. Έμαθες, ε. Τι, 2-2. Παναθηναϊκός, ναι. Με Ιερά Πέτρα. Ναι. Στο 95. 2-2. Ηρωνεύεται ο Ηρακλειδέας του Παναθηναϊκού. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Στο 95. Ναι, δεν το ήξερα αυτό, ειλικρινά. Τελευταία φάση. Πάλι το όπως είμαι στο Χαριλάου, έτσι και με την Ιερά Πέτρα. Άρα... και με τον ίδιο άδικο τρόπο. Όχι. Όχι. Άρα παίζανε Άρης Ιερά Πέτρα, πάλι χ. Μάλιστα.
Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Εσύ, αλλά, διάξε, καλά, να πούμε ομάδες, ένα μπράβο στην Ιερά Πέτρα. Για ομάδες από Κρήτη, τώρα άσε. Πάνε άναψε σήμερα μεγάλη χάρη του στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, 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 ναι. Ένα κεράκι. Ναι, ναι. Με τον εκείνο τον Ίνεχ, πώς τον λέγανε εκείνο που σε κάρφωσε και ξανά έλα. Ακόμα θυμούνται εκείνο τον Νικολή, τον 2-3ήτη. Εκείνο το 2-3 Εργοτέλη Ζάρη. Ε, πέρυσι. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι. Είναι φετινό το δικό σου με τον Εργοτέλη, οπότε μην μιλά. Τι πράγμα, ποιο πράγμα. Το 1-2. Πολύ καλό. Με τη σφαγή πάλι. Πάρα πολύ καλό. Πάλι σφαγή. Οριακό offside, όπως το Ολυμπιακό με τον Πανετολικό. Πάλι σφαγή. Οριακό. Πάλι σφαγή. Μισό χιλιοστό. Και στο κύπελο σφαγές. Μισό χιλιοστό. Να πω κάτι εγώ. Οριακό είναι. Έχει δίκιο. Οριακό είναι. Εγώ είμαι μαζί του. Ενώ του Ολυμπιακού προχθές δεν ήταν οριακό. Καταφανέστατο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το πνεύμα του αγώνα. Αυτό είναι το θέμα. Μην το κάνουμε. Δεν πειράζει. Να το ρίξω λίγο ήρεμο. Ναι. Σαν κυνηγόσκυλο βγήκε στη Δευτέρα. Ναι, αλλά βλέπω έχει συμπληρωθεί σχεδόν μία ώρα σλάμα και δεν μας λες για τον goal offside της Manchester United με την Arsenal. Για βρες καμιά ακόμη ρε εσύ. Δεν έχει ρε φίλε καλές έτσι. Δεν μας λες για τον goal offside της United με την Arsenal που ισοφάρισε και γραπώθηκε στη 14η θέση. Άφησε παραπανούμενη την Bournemouth. Ε? Τι έγινε εκεί πέρα, ο Θουβούς στέλνει μήνυμα. Δεν το είδες μάλλον. Κάτσε, τι έκαναμε εγώ με την Arsenal. Για πότε λες. Χθες. Α, για χθες, όρι. Νομίζω έτριβε τα χέρια σου όταν έφαγε τον goal Liverpool με την Burnley. Για τελικό κυπέλου, λέω. Τι λέει, πιο ένα-ένα με την Arsenal. Λέω, τι λέει, no, sorry. Δεν το είδες. Συγγνώμη. Δεν έχω ιδέα. Σου μιλώ ειλικρινά. Φίλε, πρώτη ευκαιρία να πας. Πού να πάω. Θα λυποθυμήσεις. Πού. Σίκινο, δεν υπάρχει. Σίκινο. Δεν είσαι. Να πας, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Γρηγόρης για ΠΑΟΚ, καλημέρα. Ιωάννης για ΠΑΟΚ, καλημέρα. Νίκος για Άρη, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Μπράβο. Ελένη για το live, βουκολογία ταραχή. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, Ελένη. Καλή τύχη στην κλήρωση. Καλημέρα. Ένα σχόλιο για το offside goal ισοφάρισης της Manchester United, παρακαλώ. Θέλω να ακούω να ουρλιάζεται Παπαδόπουλα για την σφαγή στην τεράστια και φιλότιμη Arsenal. Λέει ο Θουβού. Δεν το είδα, για να το λέτε, παιδιά, αλλά θέλω να το δω. Δεν το είδα, δεν ξέρω. Καλά. Ζητώ συγγνώμη. Ο Νικόλαος μπαίνει για τον ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά. Πάντα ο Νικόλαος στέλνει και το καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Ηρωική Καβάλα του Παύλου Δερμιτζάκη με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην κορυφή του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με τον Έστω Χρυσούπολης. Έκανε καλαμπούρι προψέ 0-2 μέσα στο Κιλκής με την Ακαδημία Αλέξανδρος. Είναι λίγο άδικη η φωτογραφία γιατί ο Τσέγιος έχει βγει φωτογραφία με. Έχει κάνει αυτά, έχει αδυνατήσει 15 κιλά από τη φωτογραφία. Ενώ ο Παπαδόπουλος είναι χωρίς φίλτρα. Πρέπει να μείνει λίγο σοβαρός, ρε. Μου βγαίνει σαν καραγκιός. Όπως θέλω βγαίνει. Παιδιά, μπείτε τώρα, έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος φωτογραφία Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Δίπλα-δίπλα με Μάκη Τσέλιο για να καταλάβετε αν έχω δίκιο ή όχι. Αφαιρέστε βέβαια από τον ΠΑΠ 60 κιλά. 60 όχι. Όχι, γίνομαι κακός. 30. Γίνομαι κακός. 30 κιλά. Μπείτε ειδικά οι γυναίκες, κάντε σχόλια, θα μας τα μεταφέρει ο Τσάλτ. Έτσι. Έχει ανεβεί φωτογραφία εδώ και ένα λεπτό. Νικόλα, ναι, για την Καβάλα. Καλή τύχη, Νικόλα. Να είσαι καλά. Ρε φίλε, όντως μοιάζει το Μουζουράκι. Κλαίω, είναι ο Θουβού ο μόνος που βρήκε τον Μουζουράκι της αγγλικής Premiership. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή, έτσι. Δεν είναι δικό μου. Ένα παλικάρι οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω το όνομά του. Το πέταξε εκεί που βλέπαμε τα μάτς προχθές. Τα κιλά μου δεν ξέρω αν μπορώ να τα μειώσω τα μισά, αλλά μπορώ να μειώσω τη δόση του δανείου μου. Πού, αν έχω στεγαστικό δάνειο και δεν ξέρω ακριβώς τα ασφάλιστα τράπεζα που πληρώνω για το δάνειό μου, ναι. Παίρνω στο Μαργαριτόπουλο στο 2310911701 στο νέο τηλέφωνο ή μπαίνω στο margaritopoulos.com και κάνω. Πράξει αυτό εδώ το πράγμα. Καλημέρα κυριούλιδες και ταβερνιάριδες. Άρης ρε, Γιώργος και μπαίνει για την κλήρωση. Κάθε μέρα το μήνυμα αυτό, κλασικό πλέον, έχει καθιερωθεί. Γιώργο, να είσαι καλά και καλή τύχη στην κλήρωση για το Άρης ΑΕΚ, έτσι. Δύο εισιτήρια, Άρης ΑΕΚ. 5 ΠΑΟΚ, Μπατέ, Μπόρισοφ. Να δεις φωτογραφίες που θα βγαίνουν, θα πλησιάζει το τέλος του πρωταθλήματος, ασλαμά. Τεράστιο μήνυμα. Θα σηκώνουμε την κούπα, εκεί να δεις γέλια. Τεράστιο μήνυμα. Σοβαρό τη μηδέν. Δίνει για ΠΑΟΚ ότι βλέπεις γυναίκες, να ξέρεις. Χθες πήγα να σε προλάβω, δεν το γλίτωσε. Τέλος πάντων. Ότι είναι, στέλνει και κυρίως γυναίκες. Για ευνόητους λόγους. Ο 845 λέει: εμένα πάντως σταμάτησε να κάνει βαρβάρα η μάνα μου. Γιατί πάθαινε σοκ αφού έτρωγα σε ένα απόγευμα καμιά δεκαριά μπολ. Λέει ο Θουβού. Ναι, το ρεκόρ μου πρέπει να είναι Θουβού. 4 μπολάκια κρέμας γυάλινα σε 2 ώρες. Μ' είχε πιάσει κοιλιά μου. Λατρεμένη Βαρβάρα. Καλά. Σε ποιο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης η Βαρβάρα λέγεται σοκ και βουλγάρικο. Προφανώς, εγώ ξέρω ότι για το χωριό αυτό μας ακούει πολλής κόσμος. Απορώ, πραγματικά. Να βοηθήσουμε, είναι χωριό, επειδή είπε ο Χρήστατος, δώσα λίγο το στίγμα. Είναι, Παναγιώτη, δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Στα δυτικά του νομού. Ναι. Δεν είναι μεριά που λέμε του Δήμου Θερμαϊκού. Βοηθάς όμως πολύ. Είναι από την άλλη μεριά. Αφού δεν βλέπω κανένα, τι να κάνω. Αν δεν έρθει απάντηση, τι να κάνω. Σχεδόν πέστε. Μας τα κάνανε κουδούνια. Είναι άσχετο.
Πάμε. Μαζί μας έχουμε τον Γιαβορίδη Σπύρο. Πού τον βρίσκουμε? Στην κάτω τούμπα Επιταλόφ 31, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 53 93 10. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις κουβωμάτων και ρολών. Όπου μπορούμε εκεί πέρα στο Γιαβορίδη Σπύρο να επισκευάζουμε τις παλιές μας μπαλκονόπορτες και να τις κάνουμε σαν καινούργιες με λίγα μόνο χρηματάκια. Ο Τσάλτ έχει τον νου για σχόλια, με τέτοιο. Με Μάκη Τσέλιο και Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Παιδιά, σήμερα πως γύρισα από τον Ιατρό το πρωί. Τον Τσέλιο τον είδα συνέντευξη. Δεν κάνω καλά τη συνέντευξη. Τον είδα περίπου ούτε μισό λεπτό να πω. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, χωρίς ήχο, μιλούσε στο κινητό. Αδυνάτησε πάρα πολύ ο Μάκης ο Τσέλιος. Πάρα πολύ. Αλλά όπως τον βλέπω σήμερα τον Παναγιώτη, με περιποιημένη τη γενιάδα και το μαλλί αυτό. Και χθες δεν το κατάλαβα καλά. Και προχθές και τη Δευτέρα. Ήσουν έτσι. Ναι. Εντάξει, οκ. Εγώ τώρα σε καταλαβαίνω. Ειλικρινά. Και αν και story, προτιμώ το story της Μαριλής που έχει βάλει όλα τα γλυκά και όλα τα σπίτια που γίνεται εδώ πέρα δίπλα. Τα παιδιά και τα ποπέδια. Οπότε. Λίμπερο, ρε φίλε, λέει. Τι αποπέδι. Α, νομίζω. Πού δεν πήγες να βάλεις, συντρέπεσαι, τι να σε κάνω. Επειδή έχει μέσα πάνω. Πάμε τώρα μαζί. Έχει και. Πώς θα είναι αυτά που τρως, παίρνεις κανένα δύο κιλά. Μελομακάρονα. Ναι. Ένα βουνό. Το μελομακάρονο να είναι καλό όμως. Ναι. Γιατί όλοι κάνουν μελομακάρονα. Έτσι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παλικάρι μου, συγγνώμη. Ωραία. Θα σου δείξω εγώ τον καφέ μου τώρα εδώ πέρα. Θα δοκιμάσεις και μετά θα δοκιμάσεις. Ναι, καταλαβαίνεις άμα είναι καλός. Λοιπόν, και στο Instagram και στο Facebook του Λίμπερου υπάρχει ο Παπ Τσέλιος. Ο Παπ Τσέλιος. Ο Παπ Τσέλιος. Την Τρόικα στον Λίμπερο. Ο Παπ Τσέλιος. Καλό. Τρεις γελάνε, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Γιατί γελάνε. Δεν πειράζει. Το Μάιο δεις πως τα γελάμε εμείς. Καλά, μπορεί και να πάω ξύλο. Αποκλείεται. Μην γελάει μαζί σου. Άσε ρε τώρα. Να σε βλέπουν. Να δω το Δημήτρη τι ομάδα είναι. Αγάπη. Έλα λίγο. Φίλος με τον Τρέγια. Ο Δημήτρης. Τι ομάδα πάει. Αριανός. Μόνο Αριανός. Μόνο Αριανικά να πάρει με τον Τρέγια. Αγάπη, δες λίγο τους δύο κυρίους αυτούς στη φωτογραφία. Δες λίγο τους δύο κυρίους αυτούς. Κυρίους. Δείξτε λίγο. Δες λίγο τους κυρίους. Διάλειμμα. Σότο και δύο. Ο Παπ Τσέλιος. Η αγάπη, να μην το γιατί πάρετε σοβαρά. Την αγάπη τη λατρεύω, την Γαβριλίδου. Ναι, τα λες πολύ ωραία. Και δεν ξέρω σήμερα τι φοράει. Χθες φορούσε ένα απίστευτο μαύρο με σχέδια καλσόν. Μου λέει Μάριε, δες, κάνει κριτική. Γιατί πάντα μου ζητάει τη γνώμη της. Yeah. Αγαπημένη αγάπη. Αγαπημένη. Γιατί χθες έκανα λίγο πλάκα με κάτι και το, ναι. Το πάρετε σοβαρά. Το μήνυμα του στόντου. Στο πάω 24 μέσα. Διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πολλοί με ρωτάτε και έγινε και θέμα και στο Facebook και παντού, ναι, είναι αλήθεια. Ο ραπ την Κυριακή ήρθε μαζί μου στην κινηματογραφική λέσχη και με ψιλοέκανε και ρεζίλη. Κάποια στιγμή στην ταινία, ρωτάει ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ναι. Χρειάζεται, ρωτάει ο Άγγελος Αντωνόπουλος στην ταινία. Έχει σχέση με τον παλιό τον Αντωνόπουλο αυτό. Όχι, το ποιο, ο Άγγελος. Θωμά Τόντον, βουλγάρικο είναι το θυμιατό. Γεωργίου speaking. Ναι, ναι. Έτσι, για σαν βουλγάρικο θυμιατό, έλεγε. Ναι, ναι. Γιατί, πώ είναι το βουλγάρικο, έτσι, είναι το βουλγάρικο θυμιατό. Έλα, break θα πάμε. Ρωτάει ο Άγγελος Αντωνόπουλος τη Λιλή Παπαγιάννη. Η Λιλή. Αν σε αυτόν τον πόλεμο σκοτωθώ, θα συνεχίσει να με αγαπά. Mm. Θα παντρευτεί κάποιον άλλον. Και φωνάζει μέσα στην αίθουσα ο Ραπτόπουλος. Όχι, εσένα θα περιμένει. Χειρίζει όλη η αίθουσα, σου λέει τι κάνει Ήβαλος είναι αυτό. Το κάνει επίτηδες, ρε φίλε, εντάξει, το ξέρουμε. Αχ, παιδιά, είναι αλήθεια. Το καλημερίζουμε γιατί μας ακούει κάθε πρωί. Πάθανε σοκ, οι σεκιουριτάδες, οι υπάλληλοι, όλοι πάθανε σοκ. Το καλό θα ήταν να στείλεις ένα σεκιουριτά να τον βγάλει έξω. Να πέσει και ξύλο, να είναι ωραία τα πράγματα. Τι λέει Χρήσανθε ο 833 που μπαίνει για πάω, ο Μωυσής τι λέει. Το χωριό. Πες. Να το πω. Διάβαστο, είναι διάβαστο. Το χωριό πρέπει να είναι ηλιτή. Όχι, δεν είναι ηλιτή. Δεν είναι ηλιτή. Είναι από τη Λιτή, κάπως αν δεν κάνω λάθος, λίγο νότια. Σχετικά κοντά. Καλά, όλα κοντά. Είναι εκείνη η μεριά του νομού. Δεν είναι ηλιτή. Δεν είναι ηλιτή. Ένα μήνυμα μόνο του Νάκη του Ιταλού. Καλημέρα, Γίγαντα. Καλή και ήρεμη εκπομπή. Αν και δεν μας άρεσε εσύ, είσαι χαλίδινος που λέω και εορτάζω. Ο εορτάζω. Νάκης. Που εκεί βγαίνει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Χαλίδινος. Δεν έχω ιδέα. Πέρα, πάνω από Παναθηναϊκός, ξέρεις τι ομάδα υποστηρίζει. Πάω ξάκι άλλο. Την ομάδα. Α, βλακίσεις. Την ομάδα που αν τη κάνει ο Κούγιας μήνυση, ναι. Θα τη πάρει για μια 30 δισεκατομμύρια αποζημίωση για το σήμα που έχουν κλέψει. Ποιο σήμα? Ποια ομάδα υποστηρίζει? Ποια είναι τα πιο πολλά μαϊμού προϊόντα παντού? Πρώτο ποδάρι Χαλκιδική, πετσέτες 3 ευρώ, μπρελόκ 50 λεπτά. Ποτί είδε. Ποια ομάδα είναι? Σωτήρι, έλα από εδώ. Άστα με φίλια. Έλα από εδώ, Σωτήρι, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Μα μου είπε, καλή ιδέα. Η Φεράρι, δε φίλε. Ο παδός της Φεράρι είναι ο άνθρωπος. Ποτίδια λέει. Ο παδός της Φεράρι. Αν είσαι επαγγελματής, είσαι εδώ πέρα.
Είσαι εδώ κανονικά στο στούντιο. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ο παίχτη εννοεί. Το... Σωτήρι, δεν είπα κάτι, κατάλαβε τι είπα. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τον παίχτη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Δεν εδώ... είπα ότι. Τι... Παιδιά, πηγαίνετε δίπλα. Σωτήρι. Παναγιώτη, πήγε, ο Χρήστος πήγε. Σωτήρι πήγε. Ο Χρήστος ποιο είναι. Μπουγάτσα Χρήστος... από φυτικό τυρί. Ναι, και φυτική τώρα, κρέμα. Ναι, και μπουγάτσα φυτική κρέμα. Και πίτσα, Παναγιώτη. Μελομακάρον. Σοκολάτα. Λοιπόν, dark chocolate. Επιστρέφουμε. Τσάγια. Ανοίγουμε γραμμές, ανοίγουμε γραμμές, ναι. Σε δύο λεπτά από τώρα. Ναι. 23-10-287-888. Γιατί δεν τα ανοίγουμε τώρα. Δύο εισιτήρια. Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ναι. Πέντε εισιτήρια. Μπατέ Μπόρισοφ ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Νομίζω 8 η ώρα είναι αυτό, Παναγιώτη. Νομίζω ότι είναι 8. Παραπέντε, ναι. 8 παραπέντε. Μπράβο, εισιτήρια έτσι. 8 παραπέντε. Στάδιο Τούμπας. Και δύο διπλές για αύριο βράδυ. Βουκολική διαταραχή. Ψήλη στάχυρα. Όμορφη βραδιά. Ωραίο live στο 8 Ball Σαλαδάδικα. Αύριο θα δίνουμε για μωρά στη φωτιά. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα live, VRC Pauk και τα τρία αποστολή στο 54-5-26. Ο Δημήτρης που είπατε ότι είναι Αριανός είναι Παοξής. Λέει μόνο Pauk. Καλημέρα, παιδιά, λέει επίσης ο Δημήτρης. Άρχισε τα τσίπουρα και τις ζεμπεκές πρωί-πρωί ο Παπαδόπουλας. Έτσι τουλάχιστον δείχνει η φωτογραφία. Πραγματικά, ρε φίλε, το λέμε, βγάζει μια φωτογραφία με Μάκη Τσέλιο να σε βάλουμε δίπλα-δίπλα και καλή είναι στα τότε. Υπάρχει. Λοιπόν, δεν Μάριε, υπάρχει. Η ιστορία τη City ισούται με ένα λίτρο πετρέλαιο. Ακόμα και η West Ham την. Τη Σιτούλα. Εντάξει, δεν. Μην την είπα ότι. Ξέρεις κάτι, επειδή κάποιες ομάδες γίναν πολύ ισχυρές την τελευταία δεκαετία, μην υποτιμάς το παρελθόν τους. Έτσι. Εντάξει, ρε εσύ. Ο Σέρχιο Κοκκινίδης λέει: καλημέρα, παιδες. Εμένα πάντως μου φαίνει με το Ζακ το Γαλιφιανάκης. Ναι, καλά. Φίλε, άστο. Με μακρύ μαλλί και λίγο πιο πολλά κιλά και γένια, τον έχουν πει και έξω και γνωστοί μου και άγνωστοι. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης εννοείται, ρε φίλε. Βλέπετε πάντα στο Facebook του Λίμπερο και στο Instagram του Λίμπερο τον Παπατσέλιο. Ο Παπατσέλιος. Ναι. Δείτε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Τσάλτ. Δίπλα-δίπλα ο γνωστός σχεδιαστής Μάκης Τσέλιος με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Παπατσέλιος δηλαδή. Δείτε τις φωτογραφίες και σχολιάστε. Επικοινώνησε με την Μαριλής, η αγαπημένη μας. Χρόνια πολλά στον Νικολάς την κοινή. Νικολά δεν είναι. Νικολάς. Νικολά. Ο ίδιος το γράφει το όνομά του, ξέρεις, το έχει γράψει ο ίδιος. Περίμενε. Όταν το λέω εγώ Νικολάς με κράζουνε. Μου λέει ρε Βλάχο. Το γράφει να το Νικολάς. Ναι. Ο λογαριασμός του στο Instagram. Μήπως δεν προφέρεται επειδή είναι Γάλλος. Στα ελληνικά προφέρεται. Εντάξει, οκ. Okay. Την κοινή, χρόνια πολλά και καλά, παλικάρι μου. Α, πήρε ένα Γάλλο με το αξί από το Λίλ. Τον πήγα στο Χάγκετ μαζί με τη γυναίκα του. Να ξέρεις, λέει, στον Μπορντό βγάζουν το κόκκινο κρασί και στον Στρασβούργο το λευκό. Πώς θα κάνει 30 ευρώ το πήρε στον ανθρώπου. Τσάπα πράγμα, 17 ευρώ. 17 ευρώ, αυτό είναι. Κάτσε εσύ, Σωτήρ, και κάνω πέρα χοληψία 15 ευρώ. 17 ευρώ από την Παύλου Μέλα. Αυτά είναι. Λοιπόν, επικοινώνησε με τη Μαριλή. Το 15 ώρες ήταν λίγο υπερβολικό, Σωτήρ. Ναι. 15. Καλά, ναι. 5, 4, ναι. Κάποια στιγμή σας γίνει και ο Σωτήρης μόνιμος. Κάποια στιγμή. Ο εργασιακός εκπρόσωπος. Λοιπόν, η κυρία Ρίτα επικοινώνησε με τη Μαριλής και είπε: πες στα παιδιά και ειδικά στο Μάριο ότι βουλγάρικο λένε την Βαρβάρα στο χωριό Παιδινό. Ναι, μπορεί να το λένε και εκεί, Μάρια, το ξέρεις. Λοιπόν, στον Σοχό το λένε σοκ και βουλγάρικο. Λένε τη Βαρβάρα σοκ και βουλγάρικο. Από το Σοχό. Έτσι. Οι Σοχαλίδες δηλαδή ίσως και να είναι υπεύθυνοι για το ότι οι Νότιοι μας φωνάζουν βουλγαροί. Ας το σχολιάσετε και αν ξέρετε κάποιο άλλο χωριό, η κυρία Ρίτα είπε ας πούμε το Παιδινό. Το είπε, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να το λένε και εκεί. Ναι. Πάντως εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια, έχω γίνει 29 ετών, δεν άκουσα κανένα άλλο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης που να λένε τη Βαρβάρα σοκ και βουλγάρικο. Το Παιδινό πού είναι? Προς τα εκεί δεν είναι. Το Παιδινό. Μετά τις Λίμνες είναι. Μετά τη Βόλη προς τα εκεί. Ο Αποστόλης από την Αγγλία στέλνει μηνυματάκι, σχολιάζει τη φωτογραφία του Παναγιώτη Παπαδόπουλα και λέει, δεν υιοθετώ εγώ τέτοιες εκφράσεις, ότι τα τελευταία δύο κουμπιά λες το πουκάμισο αγκομαχάνε. Καλό. Εγώ λέω μόνο το τελευταίο, όχι και τα δύο. Καλό. Περιμένουν ήδη δύο φίλοι. Σχολιάστε, δεν έχει σχολιάσει κανείς το αν πιστεύει ότι εγώ θα παρατούσα τον αδερφό μου Παναγιώτη Παπαδόπουλα, πιωμένο ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, για να φύγω αγκαλιά με μια Αθηνέζα διευθύντρια δισκογραφικής εταιρείας για να πάω στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο της. Καλημέρα, Σιτούλα. Μάριε, ναι. Αυτοί μας υποτιμούν. Σιτούλα είναι από τα χρόνια του πετρελαίου και του ξεπλήματος. Καταγγέλει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Α, και λέει ότι μοιάζει ο
Παπαδόπουλας με έναν συνάδελφο που μεταδίδει παιχνίδια εθνικής και δεν λέμε το όνομά του. Ναι, και εγώ. Και εγώ είπα να το πω. Εσύ Σπυρόπουλος, ναι, και εγώ είπα να το πω. Με Αλέξη Σπυρόπουλο. Εννοείται. Λοιπόν, σαν το Σπυρόπουλο είσαι, πραγματικά. Ο Πόλης λέει: τέτοιο χρώμα που έχει στο πουκάμισο το φορούσαν τα κοριτσάκια στην Ταϊλάνδη σε φουστίτσα κοντή με κοτσιδάκια και κάλτσα μέχρι το γόνατο. Ναι, ναι! Ναι, ρε φίλε, μπράβο, ναι, όντως. Κοτσιδάκια! Τέτοιο καρό, μπράβο, ρε, εσύ, ναι. Όντως, φανταστικό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για να σχολιάζετε και τον Παπτσέλιο που έχουμε στην εκπομπή καλεσμένο σήμερα. Τον άνθρωπο δηλαδή που σχεδιάζει την Τρόικα. Πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο? Την Τρόικα. Παιδιά, περιμένουν δύο άτομα, κρίμα. Δώσε, ναι. Καλημέρα. Από τους χορηγούς εγώ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Και έντερε έχω. Σωτήρη, κάτι έγινε με μένα. Δεν ακούω εσύ. Μόλις βγήκε ο Άλεξ, έχασε την ακουστική σου. Λοιπόν, λέγε Αλέξανδρε. Τώρα ακούω. Κύριε Τσαλτίδη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μήπως τελικά είδατε αυτό που κάναν όλοι σημαία όλα τα site από την Κυριακή το βράδυ μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού? Ποιο? Και η μοναδική εφημερίδα της πόλης που εκδίδεται πλέον το είχε κάνει και σημαία τη Δευτέρα το πρωί. Μήπως τελικά είδατε αυτή την περιβόητη κατοχή πόσο ήταν πραγματικά? 51-49 για τον Άρη. Α, μάλιστα. Ωραία. Ω, γιατί είχαμε μείνει στο 33-67. Δεν είχε κάνει η ανανέωση στο κομπιούτερ ο στατιστικολόγος. Ναι, ναι. Πώς δεν βγάλαμε τα 3-49, άκυνε το 3-4. Για να μην τους ξεφωνίζουμε, η στατιστική υπηρεσία το δίνει, δεν είναι παραγωγή της ΕΡΤ η στατιστική. Ναι, λέω, εγώ δεν ξέρω, πού να ξέρω από αυτά, εγώ το χωριό είμαι. Από αυτά. Σήμερα το πρωί βγήκε ο πρόεδρος, εδώ σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, ναι. Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Λάρισσας. Μάλιστα. Ο γνωστός ποινικολόγος. Της ΑΕΛ δηλαδή. Ο οποίος, ναι, αυτός. Ναι. Μάλιστα. Ο οποίος χαριεντιζόμενος έτσι είπε ότι ό,τι υπήρχε παλιά με τον κύριο Σαββίδη αυτή η αντιπαράθεση οφειλόταν σε μια παρεξήγηση. Τώρα είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Και στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν θα είναι στο μάτι της Κυριακής εδώ στο γήπεδο του αυτονού του συντοπίτη. Καλό νόρις. Απάντησε, ναι, απάντησε ότι η ομάδα θα είναι. Απλά εγώ επειδή θέλω να δω όπως και όλοι οι υπόλοιποι τον Boca River, ναι. Δεν θα είμαι στο γήπεδο. Μπράβο. Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Λάρισσας, δεν θα έρθει στο γήπεδο. Ο οποίος μαλώνει με τους οπαδούς της ομάδας από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι εγώ θα κάνω την ΑΕΛ πάλι πρωταθλήτρια και αυτά και σκίζει τα ημάτια του, διαρριγνεί τα ημάτια του. Διαρριγνεί τα ημάτια του. Αυτός λοιπόν δεν θα είναι την Κυριακή στο γήπεδο. Γιατί προτιμάει να δει, φίλε, όπως είπε. Ποδοσφαίρου είναι. Τι λες τώρα, ο Καρυπίδης δεν πήγε στην. Έπαιζε ο Άρης ποδόσφαιρο και πήγε στο Φόρεντα. Τι 10, ξέρω. Τι σχέση να δει, είναι ο Καρυπίδης. 7,5. Γιατί έχει πάει σε άλλο μάτς μπάσκετ ο Καρυπίδης. Δεν προλάβει να γυρίσει. Ο Καρυπίδης δεν ξέρει τι πώς είναι η μπάλα του μπάσκετ. Ναι, αλλά πηγαίνει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καλά, και για το γιο του πήγε. Το είπε, ρε φίλε, πήγε. Και ο Κούγια. Ήθελε να δει ένα μάτς μπάσκετ. Ο γιο του Κούγια είναι Fall River. Τι? Fall River Plate. Ιωνικό είναι ο γιο του Κούγια. Είναι και River Plate. Ναι, αλλά παίζει η ομάδα που είναι πρόεδρο, φίλε. Ε, τι να κάνουμε. Ε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αν όμως έπαιζες με τον Ολυμπιακό η Λάρισα. Κάτσε ήσυχα τώρα. Σκέφτεσαι να παίζει ο Ολυμπιακός Λάρισα και να πήγαινε να δει ρόλο. Αν δεν μπορεί να αποφύγει ένα βιασμό, απόλαυσε τον. Επόμενη, το πιο, θα είναι το πιο σούπα μάτς, το πιο αβαβά μάτς. Ναι, 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 ναι. Το πιο γιορταστικό μάτς. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Με το μυαλό του αλογάκι. Δεν υιοθετώ το αβαβά. Καλημέρα. Εννοείς απόψεις με θεάματος. Την έννοια βαρβάρα, πώς το λέμε. Θεάματος. Ναι, σαν ποιότητα, ναι, σαν τέτοιο, ναι. Να τα διευκρινίσεις γιατί πάνε και κακοπροαίρετοι. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Α, ο Παοξής ο Αγενής είναι, ο νέι. Πάντως η διοίκηση της Arsenal σκέφτεται σοβαρά να διώξει τον Emery. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, να φέρνεις 2-2 με αυτό το χωριό, ρε φίλε. Έτσι. Σωστό. Είναι μεγάλη αποτυχία δηλαδή. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει χθες. Ναι. 2-2 με το χωριό τώρα δηλαδή, με το Πούλμαν δηλαδή, να μπορούμε να σκεφτήσουμε. Με το Πούλμαν, ίσως να πάρει θες. Ούτε καν το είδα, ούτε καν το είδα. Αδιάφορο χρονιά, από τον Νοέμβρη. Έβλεπε Λίβερπουλ ο Μάριος, γι' αυτό μάλλον. Εγώ πάω τελικό, φέτος πάω για την Κούπα με τα μεγάλα αυτιά πάνω. Ναι, καλά, καλά. Κύριε Τσαλτίδη ή Χρύσαν, ένα από τα δύο. Που η γραμμή του είναι χάλια, ε. Παρακαλώ. Ναι. Πούλμαν 500 εκατομμυρίων ευρώ, ρε φίλε, έχεις δει. Manchester United, ρε. Όντως. Ναι. Με μεταφραστή προφορά. Ρε Παοξύ, η γραμμή σου είναι φιάλτης, δεν είναι, δηλαδή. Είναι σαν την απόδοση της Manchester. Όταν δεν σε συμφέρει, η γραμμή μου δεν είναι καλή. Όχι, είναι χάλια, ρε. Συνάτο, είναι σε δύσκολη θέση. Πάρε πάλι, δοκίμασε πάλι, πάρε ρε, να με καθαρή γραμμή. Χθες ήταν πεντακάθαρος. Βγήκε έξω και φυσάει γι' αυτό. Είπα τίποτα χθες. Με τον άνθρωπο προς Θεού. Προς Θεού. Το χαίρομαι και μιλάει για την άσκηση. Βγήκε έξω, σου λέω, και φυσάει. Χθες τον άκουσε και πολύ, 17 δευτερόλεπτα κάπου. Ναι, όντως.
Ναι. Το βγήκε στο μπαλκόνι για τσιγάρο. Παιδιά, μπορούμε άνετα να βγάλουμε δύο γραμμές μέχρι το διάλειμμα. 2310-287-888. Από κινητό 6945-287-3 οκτάρια. Χίλια μπράβο στο δημοσιογράφο που εψέ κάνει ερωτήσεις στον Γιάννη τον Μπουτάρη και τον Νίκο τον Ταχιάο μετά τη συνάντησή τους. Δηλαδή είναι μπροστά ο Νίκος ο Ταχιάος που κατεβαίνει, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, που κατεβαίνει ο άνθρωπος σε εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνει ερώτηση ο δημοσιογράφος, κύριε Δήμαρχε, στον Μπουτάρη, για την Κατερίνα Νατοπούλου. Αν κατεβεί, θα στηρίξετε. Και ο Ταχιάος λέει, δεν με αφορά αυτό, φεύγω εγώ, έτσι. Ρε, εσύ λίγο τάκτ. Έλεος, ρε, σιγατώνει. Έλεος, λίγο τάκτ. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Δεν έγινε τυχαία. Ατύχος. Όχι τυχαία. Στοχεύει ο Νίκος, καλά έκανε το χέρι. Δεν έγινε ατύχος η ερώτηση. Ξύπνα λίγο, ρε Μάρια. Αλλά όχι και σκοπίμως. Ναι. Α, δεν έγινε. Έγινε deliberately. Deliberately, sorry. Okay. Deliberate handling. Ναι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δύο περιμένουν. Αυτοί μην καλείτε άλλοι για το μισάωρο αυτό. Δύο αυτοί που περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξύπνα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Πάμε. Αντώνης ΠΑΟΚ. Αντώνης ο παδός του ΠΑΟΚ. Ωραία, Αντώνη. Πάμε. Ποια περιοχή που είσαι? Εύοσμος. Εύοσμος. Πάμε, Αντώνης. Ακούμε. Ακόμα και αυτό είναι το διατήραξη που θα πάει ο Κούγιας να δει το River Boca. Όλα τους ενοχλούν. Έτσι, πάω καλά. Όλα τους ενοχλούν. Δεν μιλάει την ομάδα του. Τώρα ακούω τελευταίο στον Χρήσανθο. Χρόνια πολλά στον μεγάλο Νίκο Γκάλη. Που αν δεν υπήρχε αυτό στην δεκαετία του 80 θα ζήταν κουκουέ μουλού τα ποσοστά σα. Εντελώς. Δεκαετία του 80 τα είπε όλα. Στη δεκαετία του 80 σου θυμίζω ότι στην έναρξη της δεκαετίας η ομάδα που διεκδίκησε το πρωτάθλημα και της το κλέψανε λεγόταν Άρης. Και μετά, 79-80. Μετά τον Μπαράζ, Χρήσανθε, είπε τεράστια αλήθεια ο Ανίστης. 13 χρόνια και να βγεις Ευρώπη, ρε. Το πιο εύστοχο που έχω ακούσει. Μετά τον Μπαράζ, εκείνη τη χρονιά λοιπόν, σε κράτησε ο Γκάλης. Για ποιον Μπαράζ, Χρήσανθε, όταν το τι να κάνουμε, εμένα με κράτησε ο Γκάλης, εσένα σε κράτησε ο Μπούζας. Έτσι να κάνουμε. Γέλα, Αντουάν. Τώρα αρχίζουν τα ανέκδοτα. Στο τελευταίο μισάωρο. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλη μια φορά αυτό να ακουστεί. Θέλω άλλη μια φορά. Μια φορά τα λένε αυτά. Ακούστηκε. Έκλεισε ο Αντώνης. Ανέστη, τρομακτικά εύστοχο σχόλιο. Αντώνη το λέει. Αντώνη, συγγνώμη. Με όλο το σεβασμό στο κουκουέ μουλού και μουλού κουκουέ, έτσι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Δεν περίμενε. Μπορείτε να καλέσεις πάλι. Έχουμε καθαρά 4 λεπτά. Μπορεί αν θέλει κάποιος για 4 λεπτά. Πολλά είναι νομίζω. 23-10. Πόσα? Δύο έχουμε. Δύο, τα κόβει πάλι. Το ρολόι μου τι είναι. Τα κόβει πάλι. 23-10-287-3 οκτάρια. Έτσι για 2 λεπτά. Τον Γκόλκα δεν τον έχεις βάλει εκεί να το βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχει κάποιος λόγος. Ποιον? Τον Γκόλκα. Εγώ το βάλω αυτό. Το ναι. Έτσι το βρήκα. Το πρωί. Εγώ θέλω κάτι άλλο να έχουμε. Είσαι. Εγώ θέλω να έχουμε Sport DNA, να έχουμε γκαζέτα, να έχουμε. Αλλά δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι, τι. Ναι. Ασλαμά, δες το νέο ντοκιμαντέρ για Ρόμπσον στο Netflix. Ο καλύτερο εκεί πέρα κόβεται. Συγγνώμη. Είναι για τον Σερ. Το Netflix, Netflix και Ασλαμάς, δηλαδή. Σαν να λες, ρε φίλε, σαν να βλέπεις τον Χατζηνικολάου με Περφέκτο και Παπάκι. Υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, απορώ πως δεν έχει ρωτήσει ακόμα τι είναι το Netflix. Ωμαρέ. 183. Σε ποιον αναφέρεται, κατάλαβες. Για Ρόμπσον. Για τον. Πάρε και το Netflix, πάρε και τη μούτσα μου. Ναι, για το Sir Bobby Robson αναφέρεται. Α, Bobby Robson, εντάξει. Στο οποίο ντοκιμαντέρ αναφερθήκαμε εδώ πέρα πριν περίπου 1,5 μήνα, 2 ναι. μήνες. Κάπου πριν εκεί, το Netflix. Έχω δει το τρέιλερ. Ναι. Το έχω δει δύο φορές. Κάπου εδώ σε υπολογιστή. Α, κάπου εδώ. Τη μία το είδα εδώ πέρα με τον Γκιώση, την ημέρα εκείνη που έγινε αναφορά. Τώρα. Και άλλη μία το είδα κάπου έξω με φίλο. Το Netflix είναι μια τέτοια μια παραγωγή Μαρία. Εγώ... Ναι. Ναι, να το γυρίσει και στο θέατρο. Οπότε στο ναι. θέατρο μπορεί να το δει. Εγώ παρακαλώ αυτό να πάει στις αίθουσες. Όπως και όλα τα ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Να πάει στις αίθουσες. Μπορώ να το δω στο Netflix. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορώ. Το θέμα είναι να πάει στις αίθουσες. Εμένα αυτό με καίει. Και αυτό καίει αυτούς που αγαπάνε πραγματικά το ποδόσφαιρο. Και θέλουν να το μιξάρουν με την 7η τέχνη, έτσι, με τον κινηματογράφο. Okay. Λοιπόν. Στείλε τη συνέχεια. Ο καλύτερο, εκεί πέρα κόβεται, 183, στείλε τη συνέχεια, μετά το κάνω καλύτερο. Δύο εισιτήρια, Άρης ΑΕΚ Μπάσκετ, Σάββατο απόγευμα. Πέντε εισιτήρια, ΠΑΟΚ, Μπατέ Μπορίσοφ, Ματσάρα, ερχόμενη Πέμπτη, 8-5, στάδιο Τούμπας, Ματσάρα και δύο διπλές για αύριο για το 8-ball για βουκολική διαταραχή. Σχολιάσει ο Τσαλτίδης, έναν χρόνο αίτητη η ομάδα του Πάμπλο. Το ανέβασε η σύντροφός του, η Λάουρα Γκαρσία. Θέλει να μας πει η τελευταία ήττα πότε ήταν, γιατί ήταν και νομίζω 7 από τον Ατρόμητο.
τότε. Ένα χρόνο φίλε, κάτσε. Βγάζει ψεύτη. 7, πότε έχασε 7-1-7-0 από τον Ατρόμητο. Ναι, αλλά προσωπικά πρόσφατο. Δεν μπορεί αυτό, να... Άρα πρέπει να έχει ένα χρόνο και μία μέρα να είναι. Ναι, μπορεί να είναι αυτό το μάτς που έχασε τελευταία φορά. Η 7 από τον Ατρόμητο. Ναι, αλλά αν είναι όμως. Δεν είναι ένα. Αυτό σου λέω. Είναι ένα χρόνο και μία μέρα. Καλά λέει. Κατάλαβε τι λέει η γυναίκα. Ένα χρόνο η ομάδα ήττη του Παύλου. Αυτά είναι. I get knocked down, but I get up again. Με ενημερώνει ο φίλος μου Γιάννης ο Μπουτζής ότι είδε το ντοκιμαντέρ για τον Ρόμψον προχθές και είναι απίστευτο. Λέει Μουρίνιο λέει στην Μπαρτσελόνα με μαύρα μαλλιά. Ναι. Ναι. Διερμηνέας του τότε. Ναι, ναι, ναι. Του Σερ Μπομπι Ρόμψον, του αείμνου του Μπομπι Ρόμψον. Φαντάζομαι ότι ελπίζω, εννοείται, εξυπακούεται ότι εστιάζει πάρα πολύ στη μαγεία που έκανε με την Ipswich Town. Ήταν όλα τα λεφτά εκεί πέρα. Το 81. Λοιπόν, μένουν 19 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά το χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσει. Ένα από τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ. Ένα από τα 2 εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕΚ στην Καλαθόσφαιρα Σάββατο απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Και μία από τις 2 διπλές προσκλησούλες για το live βουκολική οταραχή ψήλη στάχυρα αύριο βράδυ στο Club 8ball στα Λαδάδικα FM και ονόματα επώνυμο. Το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54526. Είπαμε αύριο προσκλήσεις διπλές για μωρά στη φωτιά το Σάββατο. Θα γίνει τρελό πάρτι. Το live πάει για sold out, σχεδόν έχει γίνει sold out. Και ευχαριστούμε το 8ball μας δίνει 2 διπλές προσκλησούλες παρουσίαση του νέου του άλμπουμ με τίτλο Χρυσό κλειδί. Αύριο αυτά. Ίσως και κάτι ακόμη. Ίσως δεν ξέρω το άλλο, το δούμε. Το πάει. Το ίσως. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888 από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια. Με Σωτήρη Δασκαλάκη είμαστε εδώ πέρα. Με Μαριλής γραμματιακή υποστήριξη. Παπαδόπουλος Τσαλτίδης Ασλαμάς. Σου είπα αν θες 183 μετά το ο καλύτερο εκεί πέρα στείλε τη συνέχεια. Αν θέλεις. Οκ. Okay. Και έχουμε και αλλαγή. Ο Σωτήρης εμφανώς καταπονημένος αφήνει την θέση του στην... Ένας είναι ο Εμμάνουελ Περόνε του Λίμπερο, πολύ απλά. Έρχεται η Αναστασία Λάμδα. Η Αναστασία Λάμδα. Η Μισιρουλού. Αναστασία Λάμδα, έχει, με τις πέρλες. Σχόλιο τώρα. Έφαγες, έσκασες. Λοιπόν, ξεκίνα. Είπες ότι έχεις έτοιμο κομμάτι. Άντε να σε ακούς. Για να άντε το, να σε ακούς. Τι θα βάλει. Και από Σιδηρόπουλο βάλε κάτι, για να μην σε εκτελέσω. Δώσε μου χρόνο. Από Σιδηρόπουλο το λέω εγώ. Rock and roll στο κρεβάτι. Απροσάρμοστη Παύλο Σιδηρόπουλο. Όλο μου κάνεις thumbs up, thumbs up, thumbs up, τίποτα δεν ακούμε. Thumbs up, thumbs up. Σου αδίνουμε λίγο χρόνο. Και όποιος θέλει να σε καλέσει. 2310-287-888. Μου λες, ναι, παλικάρι μου, είναι ψυχούλα μου. Το 81 ήταν Αλκμάρ Ipswich, το 81 δεν ήταν. Ναι, 81 το παίρνει. Τότε ήταν ο Ρόμψον. Για μένα είναι η πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία του Άρεως Θεσσαλονίκης. Το ότι φτάνει μισή ανάσα από το να αποκλείσει την Ipswich Town τη χρονιά που η Ipswich Town παίζει μαγικό ποδόσφαιρο και κατακτά τον τίτλο. Εκείνη τη χρονιά. Όχι την προηγούμενη, αυτά που ακούμε την Ατλέτικο ήταν ήδη κυπελούχος. Το θέμα είναι η δίψα τη χρονιά εκείνη. Πάει για να το πάρει. Παίζει. 5-1. 5-1 και 3-3. Ναι, 3-1, με 4 πέναλτι στην Αγγλία. Όχι, όχι, το Ipswich Alkmaar. Ο διπλός, δεν θυμάσαι. Α, δεν το θυμάμαι το πρώτο μας. Ο προπονητής της Σεντετιέν είχε κάνει απίστευτη δήλωση μετά τα δύο μάτς Σεντετιέν Ipswich Town. Η Ipswich Town δεν μας κέρδισε, πέρασε από πάνω μας σαν εγκλέζικη ατμομηχανή. Φανταστικό. Πέρασε από πάνω μας σαν εγκλέζικη ατμομηχανή. Μια απίστευτη ομάδα, στην ουσία μεικτή διεθνών εκείνης της εποχής, παικταράδες όλοι ένας και ένας. Όλοι ένας και ένας παικταράδες. Τι να πρωτοθυμηθείς. Eric Gates, Alan Brazil, Paul Marinel. Paul Marinel, τον λάτρευα. Paul Cooper, Mick Mills, δεξί μπακ. Work. John Work, η πεκτούρα ο Σκοτσέζος. Έχει βάλει 4 με τον Άρη. 800 πράγματα κάνει ο άνθρωπος. 4 πέντε. Ναι, ναι. Με το παχύ το μουστάκι. Ναι. Παντρεμένος με. Με. Ελληνίδα. Ναι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, Τούλα. Τούλα. Τούλα από την περιοχή εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι μπροστά που οι συγγενείς της φέρνουν 2 τενεκέδες λάδι στον Paul Mariner, στο Μακεδονία Παλάς, στην αποστολή της Αγγλίας, για να το πάει στον John Work. Και ο Mariner με κάλτσες
άσπρες αθλητικές χοντρές, δεν φοράει ούτε παπίτσα τίποτα. Κάτω στη Μακεδονία παλάς δεν γυρνάει και ξέρεις να ψιλοβρίζει. Ο Μάρινερ μετά χάθηκε, ρε Μάρι, πού είχε πάει. Ο Μάρινερ μετά το έχω σκεφτεί, δεν θυμάμαι. Ακούσα πάρα πολύ. Λέτε. Ναι. Την τούλα του Γουόρκ. Τον... Αυτό που σου βάλει 4 γκολ στο Ιτσάρι. Υμνούμε τον Τζον Γουόρκ που έβαλε 4 γκολ στον Μάρι. Άρι Ipswich Town, ρε. Έχει παίξει με αντίπαλο σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Για μένα είναι όποιο θέλει να παίξει. Απλά δεν είμαι σε κάποιο ρόλο, δεν έχω χάσει κιόλα. Περίμενε. Πού δεν έχει χάσει. Πέντε φορέ εκεί. Εδώ. Εδώ είναι. Μα τι είπα. Και του μπάρα και του μπάρα και του μπάρα. Το μάτς ήταν στο 29 ήττε έχει. Το μάτς ήταν στο καφτατζόβι. 29 συνεχόμενα μάτς. Χωρίς ήττα είμαι. Μα τι είπα. Γιατί ήσουν έξω τώρα. Η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή του Άρεος είναι το ότι φτάνει μισή ανάσα από τον αποκλείσει την τεράστια εκείνη Ipswich Town που τη χρονιά εκείνη το ήθελε και το πήρε τελικά. Εκείνη έχει σημασία. Έτσι. Όχι να είναι την προηγούμενη χρονιά ή να πηγαίνει τη μεθεπόμενη και τέτοια. Τη χρονιά εκείνη ήθελε και πήγαινε για να το πάρει και τελικά. Το πήρε. Γραμμές ανοιχτές. Ήδη η Αναστασία Λάμδα μας γκαζώνει με ρόκο εδώ στο κρεβάτι στη μνήμη του Παύλου Σιδηρόπουλου. Άντε 28 πάλι. Χρόνια σήμερα, χωρίς Παύλο Σιδηρόπουλο, σήμερα, μπορείτε να καλείτε. Ναι, ρε, σαν σήμερα έφυγε ο Παύλος, 6 Δεκεμβρίου, από υπερβολική δόση ηρωίνης. Τον έφαγε η ηρωίνη και ο Μίτσο Θοδωράκης. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Όταν ο Άρης έπαιζε με την Ipswich, εσύ ήσουν αγέννητος. Έλα, Μπουκ, εκεί είσαι. Μπουκ, ποιον λέει. Τον κύριο διευθυντά προσωπικό, το φωνάζω Μπουκ από εδώ και πέρα. Ρε. Γιατί βιβλίο, τι, γιατί Μπουκ, γιατί. Μπουκ, ρε, Μπουκ, αυτούς που για τα στοιχήματα, ρε. Α, συγγνώμη το διατυμπάνιζε Άρης Παναθηναϊκός 2-0. Πάντως όταν παίρνεις εσύ του γεννάς. Όταν παίρνεις εσύ του γεννάς τον ηθοποιό μέσα του. Ναι. Κάνει γκριμάτσες, εκφράσεις, παντομίμες. Δεν είναι απίστευτο. Τώρα ένα πλανές βλέμμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καλά ρε. Από τον ίδιο τον προπονητή. Από την ίδια την ομάδα. Με πέναλτι στο 93 ο Κρυσάβας. Πάλι τα ίδια. Έχω Σάββα Παντελίδη, ρε. Ναι, ναι. Και άλλοι για το Δόνι, ρε. Σε απαξιώνει με τη σιωπή του. Συγγνώμη, αυτό που κάνει είναι αγένεια. Απολογούμε και αυτόν. Απολογούμε. Γράφει και εγώ και ο Παναγιώτης. Δεν πειράζει. Μπουκωμένος είναι, ρε. Μπουκωμένος. Εγώ το πας τώρα το πράγμα. Τώρα κι εγώ αν ήμουν ο κύριος Κούγιας. Ναι. Δεν θα ασχολούμουν, ρε, με το ΠΑΟ Κλάρισα. Τι να ασχοληθώ. Έτσι, μπράβο. Αν ήμουν δικηγόρος του Ριχάρδου. Θα με τρόμαζαν τα νούμερα αυτά που γυρνάνε πάνω από το κεφάλι του. Θα ασχοληθώ τώρα με το ΠΑΟ και ΑΕΛ. Το πιέστο άσο. Πώς έχουν γίνει από Ολυμπιακούς χειρότερα. Ο Κούγιας ήταν και δικηγόρος. Ο Κούγιας όμως πέρυσι ήταν και δικηγόρος του Μαρινάκη. Άλλαξα τα κόσμια. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά τα πράγματα. Πλέον αφού γίνατε κολλητή του. Προσιλωμένοι στο στόχο του πρωταθλήματος. Με το μυαλό στο αλογάκι. Την άλλη εβδομάδα με το μυαλό στο σουβλάκι. Από τη στιγμή που πέρασα και από τη Λαμία με διπλό. Την άγρια ό,τι Λαμία. Και να γίνει, ναι, έτσι. Το πρωτάθλημα θα έρθει κατά πάνω. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Άσχετα με τον πόλεμο που δέχεται η ομάδα καθημερινά, έτσι. Καλά, αυτά είναι ψιλοπίδημα. Μεγάλο πόλεμο. Τα έχουμε, ναι, ναι. Τα έχουμε κατά νου μας, μη στεναχωριέσαι κύριε Παπαδόπουλα. Βράζει το λεκανοπέδιο. Παίρνουμε τοπική εφημερίδα, ναι, και ψάχνουμε να βρούμε Chelsea PAOK πόσο έληξε πρωτοσέλιδο. Δεν υπάρχει πουθενά. Πάρε Αθηναϊκή κάθε μέρα με τον Παπαδόπουλο. Και καλά σχέδιο. Κάνουν, ρε, πάρε Αθηναϊκή, καλά σε λέει ο άλλος. Ακόμα. Αθηναϊκή παίρνω. Άντε κλείσε, φτάνει, μας κούρασε. Όχι, τον λοιπόν, σε λατρεύουμε, φιλιά. Ναι, φτάσαμε τέτοια ώρα και ακόμα δεν έχει πει τη λέξη κακομοίρη. Τεκνάκι ο Παπ. Ο Μάκης Τσέγιος των Φτωχών. Σε χαρακτηρίζει ο άλλος. Παπαδόπουλε γλέντατος. Ο Άγγελος λέει: σαν να βλέπω τον Παπαδόπουλα στο μέλλον στα επίσημα της νέας τουμπάρας. Τι λέω! Φανταστικό! Παναγί. Φανταστικό! Παιδιά, μπείτε και δείτε. Όλα αυτά είναι. Δείτε φωτογραφία Μάκη Τσέλιο. Σημερινή. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Σημερινή. Και σχολιάστε στο Facebook του Λίμπερου. Περιμένετε και στο Instagram. Τα επίσημα έτσι ποτέ. Και η κακία για τον Μπακ περισσεύει εκεί μέσα. Κάνε μόνο σε εκπομπή καλύτερα γιατί με αυτού εκεί πονάνε τα αυτιά μα όταν σκούζουν για τον πρώτο τη βαθμολογία. Περιμένουμε δύο. Πάμε στο Κροντέ. Λέει Κιμπάρη. Τεράστη. Ο αριστερά λέει είναι ο Τσέλιος. Ο δεξιά είναι εργαστηριακή διασταύρωση DNA Τσέλιου, Λευτέρη Λαζάρου, Γκόλουμ και. Και. Παπλωματοθήκης. Λευτέρη Λαζάρου, σεφ κλαίον, έρε φίλε. Ο Λευτέρης Λαζάρου. Ποιο DNA περίσχυσε φαίνεται.
My Precious Duncan Ferguson. Μα επίση από το Κόλουμ, από τον Άρχοντα. Ντάγκα, καλημέρα. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Περιμένουν δύο φίλοι. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξει. Νίκο Άρης. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Στο Σπυρούνια να μιλούσε. Στο Σπυρούνια. Θα με καταλάβει καλά. Ναι. Πάμε, Νίκο. Πρώτον, Παπαδόπουλα, δεν δέχεται πόλεμο η ομάδα σου. Ο πόλεμος είναι μεταξύ σας. Α, το Top Gun είναι, ρε. Ναι, το Top Gun. Γι' αυτό λέω Σφυρούνιας. Είναι από τους Hot Spurs. Από ναι, 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 ναι. Α, άκου τώρα, μιλάω σοβαρά. Ναι. Αν συνεχίσετε να παίζετε έτσι, ναι. Δηλαδή με το μισό μηδέν, δεν μπορεί να συνεχίσει. Καλά, τώρα, θα το δούμε. Τι δεν μπορεί, φίλε. Όχι, σοβαρά. Δηλαδή πώς το βλέπεις. Ή θα γίνει όλη καρδιακή δηλαδή. Τώρα εντάξει δεν κράζω, ούτε τρολάρω. Κάτσε τώρα ο θρύλος να σκοντάσουμε στο πηγάδι έτσι να βουτήξει έτσι μέσα, φύγω 8-9 και σου πω. Εντάξει, αυτό θα μου πεις συμβαίνει και στους άλλους. Ναι, αλλά με το χοντρό και με τις οργανώσεις που έχουν δεν αφήνει. Πέρσι όμως που έβγαζε πεντάρις και εξάρις ο ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί κατά από τα Τέμπη. Σας το δίνει ο Τσίπρας στο πρωτάθλημα. Είστε μπουνταλάδες, τελικά το χάσατε. Πάντα μια δικαιολογία θα υπάρχει. Κατάλαβε. Οι στόπερ της Κέρκυρας δεν πήρανε μια κεφαλιά. Της Κέρκυρας, όπως του Πανιωνίου. Όπως του Πανιωνίου. Τα πρωταθλήματα που σας κλέβουν. Πέρσι έπαιζες και τότε με τον Παναγιά έπαιζες και φεύγεις μέσα με τον Αρσιάδη, τέλος πάντων, και φεύγεις μέσα από το λεκανοπέδιο κερδισμένος και πας να πούμε και χάνεις μέσα στην Ξάδη και σε φταίει η Ξάδη που ξέρω εγώ στείνεται σε άλλες ομάδες και παίζεις μαζί σου. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, Νίκο, παλικάρι μου. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Άλλο, γιατί περιμένουν άλλοι δύο για να κλείσουμε. Στη μνήμη του Παύλου ναι. Δεν βάλατε από το πρωί και δεν παίζετε ποτέ, τουλάχιστον βάλτε σαν χαλί γιατί είναι μεγάλο, τον Θησέα μέσα σε πηγάδι, ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι και Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Ναι, το καλύτερο κομμάτι. Αυτό δεν το βάζει ούτε ο ροκ σταθμός της πόλης. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί. Με συγκινείς, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό για μας τώρα αυτό. Με συγκινείς. Πολύ ψαγμένια. Εντάξει. Χαλή είναι αυτό, αγόρι μου. Είναι, το ξέρω, είναι, κατάλαβα. Χαλή. Του Μαρκόπουλου. Του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Δηλαδή, ναι. Το καλύτερο του κομμάτι ναι, και δεν καταλαβαίνει κανένα ότι είναι Παύλο Σιδηρόπουλο. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό είναι έπος. Καλημέρα. Τιμά τον Άρη με το πνεύμα και την κουλτούρα. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα, παρακαλώ. Τιμά τον Άρη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Χαρούπα Φιλότα και Γιάννη Ασατζίδη κερδίζουν τα εισιτήρια του Άρη. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σα. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα προστηρίξης. Μάκης Τσέγιος στην περίοδο του καρναβαλιού. Γελάει ο Ηλίας Άνω Πόλη. Γεια σου, Ηλίας από Άνω Πόλη, ο παδός Ηλία του... Της Λίβερπουλ. Της Λίβερπουλ. Ίδιος με τον Καστοριανό από την Μαρμίτα είναι ο Παπ. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι Ηλία, αλλά σ' ακούω. Πάμε, ο παδός της Λίβερπουλ. Εμένα μου θυμίζει χαλίφι, λέει ο Άγγελος. Εσύ μιλάει τώρα ο άλλος, περίμενε, ναι. Να τα προλάβω όλα. Μου πεις ότι είσαι ο φιλαθλέος. Όχι. Χθες είδα το μάτς Λίβερπουλ, ανατροπή μεγάλη. Ναι, με την Μπέρνλι, ναι. Πάμε πολύ. Κάτσε, ήταν Μπέρνλι Λίβερπουλ. 1-0 το φάγαμε εγώ στο 52. 1-0 χάναμε το γύρισε με 1-3. Να μην ξεχάσω κάτι, παιδιά, το σχολίασα, ε. Η αλητεία που κάνατε με τη Χάντερσφιλντ, η αλητεία που έκανε η Λίβερπουλ, ειλικρινά πρέπει να ντρέπεστε όλοι. Ειλικρινά. Που δίνει offside, ναι, το goal, offside. Που δεν είναι goal, άρα. Που είναι δεν offside, άντε σε χλαμά. Και το εκτελείτε γρήγορα και βάζετε goal. Πιο μεγάλη αλητεία, αυτό αν γίνει σε βάρος του ΠΑΟ, θα έρθεις εδώ πέρα με μασέρια έτσι. Άντε σε χλαμά. Μεγάλη αλητεία, τελείω. Πάμε ρε Ηλία. Παπαδόπουλας. Ναι, Ηλία. Κυριακή θα είμαστε μάλλον πρώτοι, να ξέρεις. Ναι, σωστά. Πού παίζουν οι άλλοι. Παίζει... Θα πάρουμε 12 βαθμούς στον Αντρόμητο. Τσέλσι. Κάτσε, είναι City Chelsea αυτό. Chelsea City. Chelsea City, ναι. Χάσανε από τους Γούλφς. Ναι. Και εμείς παίζουμε μέσα στην Bournemouth. Πανεύκολα. Ναι. Καβάλα στα άλλο. Την πολύ καλή φέτος Bournemouth. Την πολύ καλή φέτος Bournemouth. Μην κοιτάς εσένα. Παίρνεις κίνδυνο το μάτς. Με δίδυμο Wilson Brooks. Μαύρος εξανθός. Παίρνει κριτήριο ότι έβαζε 4 γκολ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ημίχρονο αυτή. Γι' αυτό κατάλαβες. Κλείσε για να έχουμε κλήρωση και να πούμε και τα μήνυματα. Με 2 βαθμούς θα πάμε 1 βαθμό. Έτσι, μπράβο. Και σε 2 αγωνιστικές παίζουμε μαζί μαρέ. Ω, ετοιμάσου. Ναι, παλικάρι μου. Στο Old Trafford, όχι, είμαστε στο Anfield, στο Anfield, νομίζω. Την άλλη Κυριακή. Ναι, στο Anfield. Στο Anfield. 15 του μηνός. Ναι, παλικάρι μου. Ωραία. Ωραία παρουσία, Ηλία. Φιλιά στην Ανοπόλη, παλικάρι μου, να σε καλά. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πες το για να κλείσω. Εχθές όργια ο Λεπρόν, 42 πόντους. 42, με το LA, μάλιστα. Βασιλιάς. Ωραία.
Που περιμένανε σύγκρουση προχθές οι άλλοι, το Λεμπρόν με τον Βλάκα τον Ευρωπαίο από εδώ, πώς είναι το Βόσνιος, πώς είναι το ταλέντο. Τον Ντόνσιτ. Που είναι πολύ καλός Μάρια. Καλά είναι, πολύ καλός, τον έκανε ο άλλος, τον κατούρισε και τελείωσε. Του λέει, έλα που είσαι εδώ πέρα, USA, είμαστε καληνύχτα. Βαλκάνιε, Βλάκα. Ωραία, Ηλία, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, να ξέρεις. Είσαι εξαιρετικός, θα παίρνεις κάθε μέρα. Βλάκα, Βαλκάνιε. Βαλκάνιε, Βλάκα. Βλάκα, Βαλκάνιε. Και αγκαλιά, πάω και λίγο να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος, θα τους κάνουμε εδώ πέρα χαζούς. Δεν υιοθετούνται τέτοιες ρατσιστικές επιθέσεις όπως αυτή που κάνει ο κύριος Σλαμής. Καλά, Βαλκάνιε, Βλάκα είπα, δεν είπα. Εντάξει. Εδώ η άλλη λέει τη Βαρβάρα Βουλγάρικο. Ο Άγγελος λέει ότι θυμίζει Χαλίφη. Αλλά θα κλείσουμε με το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Που λέει. Αυτά, παιδιά, για τη φωτό, Μάκη Τσέλιου. Στο Instagram είναι. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Αυτή θα κάνει πολύ παρέα. Αυτό είναι εξαιρετικό, Μαρία. Ναι. Τον πάω, ναι. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Εξαιρετικά είναι. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχει εντελώς γαβρόφατσα. Εγώ. Ακροατήστε, γραμμένο. Αριανό μου λέγανε οι παρέες του πριν 15 χρόνια. 20. Πριν 15 χρόνια. Ο φίλος ο Δημήτρης. Ίσως σαν Αριανός, όντως. Ίσως Αριανός. Αριανός του κέντρου, πραγματικά. Κοίταξε και μια φορά στην Τουμπάρα που είχε πάει, για Αριανό σε περάσαμε την μπλούζα της Μπούκα. Όχι στην Τουμπά, στη θύρα 4 μέσα. Θα τρώγε ξύλο μέσα στην 4. Δεν πειράζει. Χαλάλη. Πήγες με. Στην 4 μέσα. Με Μπούκα. Ναι, γλίτωσε ο δασκαλάκης. Τρεις μέρες μετά το μάτς και τον γλίτωσε ο δασκαλάκης. Αυτό τον μπούφο. Όχι, ρε, τρεις μέρες μετά το μάτς. Που τον έφερε πότε, ένα μήνα. Όχι, ό,τι είναι ένα μέρα ήταν. Πήγα να πάρω κάτι ημερολόγιο και τέτοιο. Εσείς δεν μου είπατε ότι ήταν 2-3 μέρες μετά το μάτς. Όχι, όχι. Όπω ο Θεός ελπίθηκε. Α, του βάλω το μπλουζάκι βρε μεθαύριο. Αν γινόταν κι αυτό. Άρη έδωσα. Δώσε και τα γιαδικά. Λοιπόν, βουκολική διαταραχή. Νικητές είναι η Έλενα Μπάκου και ο Γιώργος Μαρκίδης. Παιδιά, αύριο το βράδυ στο 8ball. Έτσι, η Έλενα Μπάκου, Γιώργος Μαρκίδης, βουκολική διαταραχή και ψήλη στάχυρα. Αύριο δίνουμε για μωρά στη φωτιά το Σάββατο παρουσίαση νέου άλμπουμ. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Νικητές είναι η Γρηγόρης Βούλτσιος, Νικόλαος Φωτιάδης, Πιέ Μεμερίκο Μπαμεγιάνγκ, ίδιος ο Πάνος Μουζουράκης εννοείται. Με πιο πολλά μαλλιά, γιατί έβαλε και μαλλιά τώρα ο άλλος. Ξανά στέλνει ο Γρηγόρης. Γιάννα Τζιόγα, Μωυσής Στεφανίδης, αυτή. Στείλατε τέσσερις. Μωυσής Στεφανίδης, Τζιόγα Γιάννα, Γρηγόρης Βούλτσιος και Νικόλαος Φωτιάδης. Πηγαίνετε ερχόμενη Πέμπτη στο στάδιο της Τούμπας για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ. Από εδώ δεν παίρνουν κάτι. Θα πάρει τηλέφωνο Μαρλής. Πόσο βλάκες ήταν άραγε οι Σέρβοι που έριξαν το δίθεν αόρατο stealth και έκαναν καλαμπούρι σε τελικό Ολυμπιάδας στα Αμερικανάκια. Ρε 789 έχουν φάει 259 σφαλιάρες και ρίξανε μία σφαλιάρα όταν κατέβηκαν οι Αμερικάνοι με τα τέταρτα των κολεγίων. Νομίζω έπαιζε και ένας από high school. Πραγματικά, ειλικρινά δεν ντρέπεσαι. Μόνο η Ελλαδάρα τους κέρδισε. Πραγματικά, ειλικρινά δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεται. Όσο για το stealth, ακόμη το ψάχνουμε όμως, να δούμε, έτσι. Ακόμη το ψάχνουμε, να δούμε. Κατά τα άλλα, σε λατρεύω. Όπως και δεν θα ντραπώ εγώ να δω γραμμένο σήμερα το απόγευμα σε τοίχο, μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια. Ο θαλαμοφύλακας ήταν τους Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Για στάσου λιγάκι, μπας είναι ο θαλαμοφύλακας. Όχι. Όχι, δεν είναι ο θαλαμοφύλακας. 789, το λέω με αγάπη, έτσι. Οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Στο μπάσκετ τώρα, οι Σέρβοι με τις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όχι τώρα, με τις ΕΠΑ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάς σήμερα, 10 χρόνια χωρίς Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Αν ζούσε θα ήταν 25 ετών και 28 χρόνια χωρίς Παύλο Σιδηρόπουλο. Αν ζούσε θα ήταν 70 ετών. Κλείνουμε με μουσική επιλογή της Αναστασίας Λάμδα.